από, θα ξεκινήσει από κάποιο σημείο της ιστορίας, δεν θα προλάβει να παρέλθει έως συμβούν όλα αυτά, όλα πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτή η γενιά λοιπόν ξεκίνησε από κάποιο χρονικό σημείο από την ίδρυση του Ισραήλ. Αυτό εννοεί σικιά. Γιατί το εννοεί σικιά? Το έθνος του Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Έτσι δέχεται η Εκκλησία και έτσι είναι, έτσι λένε οι γραφές. Έτσι. Γιατί ήταν εκλεκτός? Όχι γιατί ο Θεός ήταν ημερολήπτης, αλλά διάλεξε τον απειθέστερο και τον πιο, τον πιο απειθή λαό για να μπορέσει να συνηθίσει τους υπόλοιπους. Είναι σαν να έχουμε 10 παιδιά. Τα 9 είναι καλά. Το 1 είναι κακό. Και όλο κάνει αταξίες. Ο πατέρας λοιπόν θα ασχοληθεί με το κακό το παιδί για να προκύψουν διδάγματα για να διδαχθούν και οι υπόλοιποι. Με αυτή τη λογική ο Θεός διάλεξε το Ισραήλ. Και επειδή ήταν απειθής, κάνανε πολλές φορές παραβάσεις, πάρα πολλές. Ιστορία δηλαδή, πόσες φορές λατρέψανε το Βάλ και τους Βάλιμ, πόσες φορές έκαναν τον Μόσχο του Χρυσού, το Χρυσό Μόσχο στην έρημο, 10 φορές αρνηθήκαν τον Θεό στην έρημο που τους οδηγούσε, που είχαν θαύματα στη ζωή τους. Λοιπόν, για να προκύψουν τα διδάγματα αυτά που έχουμε σήμερα. Και μέσα από αυτήν την έρηδα δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, προέκυψε η Παλαιά Διαθήκη, ένα νομικό κατεστημένο μεγάλο. Έτσι. Είναι ο λαός του Ισραήλ, τον χαρακτηρίζει σαν σικιά, λοιπόν, γιατί βγάζει άγρια φύλλα. Είναι άγριος ο λαός του Ισραήλ, το λέει και στην προφητεία του Ιωήλ. Είναι σαν άγρια δάμαλης ο λαός του Ισραήλ. Και βγάζει γλυκούς καρπούς. Τα σίκα είναι γλυκοί σκαρποί που έχουν πολλούς σπόρους. Οι γλυκοί σκαρποί ήταν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή οι άνθρωποι που έφερναν το έργο του Θεού σε πέρας. Και έριχναν το σπόρο στη γη και άπλωναν σπόρος. Έτσι. Γι' αυτό την εννοεί σικιά. Όταν δείτε λοιπόν τώρα το έθνος του Ισραήλ, λοιπόν είναι σικιά. Η σικιά αυτή ξεράθηκε. Την καταράστηκε ο Χριστός όταν είχε έρθει και καταράστηκε τη σικιά. Περνούσε από κάποιο δρόμο, βρήκε κάποια σικιά και δεν είδε φύλλα επάνω. Βρήκε φύλλα, δεν βρήκε καρπούς. Και λέει, μικέτη καρπός στον αιώνα. Και ξεράθηκε η σικιά. Βέβαια, δεν καταράστηκε τη σικιά σαν δέντρο, γιατί λέει η ίδια στον Καταλουκά, λέει μέσα, ότι δεν ήταν ο καιρός των σίκων. Αυτό είναι παράξενο, κύριε Χούντα. Δηλαδή, ο Θεός δεν ήξερε ότι δεν ήταν ο καιρός των σίκων. Καταράστηκε τη σικιά, γιατί την καταράστηκε? Καταράστηκε δια της σικής το έθνος του Ισραήλ, όπου ήρθε ο Χριστός και δεν βρήκε ούτε έναν άνθρωπο που τον περιμένει. Προφήτευε δηλαδή την απόρριψη του έθνους του Ισραήλ. Όταν έγινε η Σταύρωση, απερίφθη ο λαός του Ισραήλ και από το 70 μετά Χριστόν διέλυσε και το έθνος του Ισραήλ, που καταστράφηκε από τον Τίτο. Από τότε το Ισραήλ έπαψε να υπάρχει. Και ο χριστιανισμός πλέον που προέκυψε από εκεί, δηλαδή η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, η Καινή, πέρασε στα έθνη. Όχι σε όλα τα έθνη, πέρασε κυρίως στους Έλληνες, σε εμάς. Και όχι τυχαία. Εμείς σε αυτή την περίπτωση είμαστε ο καλύτερος λαός. Όχι ρατσιστικά. Στην αρχή ο Θεός διάλεξε έναν απειθή λαό και στη συνέχεια διάλεξε έναν καλό. Οι Έλληνες ήταν η μοναδική φυλή που πήγε στον Χριστό, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το λέει αυτό, που είπαν οι Έλληνες, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Κανένας άλλος λαός δεν πήγε να ζητήσει να δει τον Θεό. Σε όλους πήγαινε ο Χριστός. Οι Έλληνες ήταν οι μόνοι που ζητήσανε να τον δουν. Και μόλις τους είδε ο Χριστός να έρχονται, λέει, τώρα ήλθε η ώρα να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Δηλαδή, να ο λαός δια του οποίου θα δοξαστεί ο Θεός. Να δηλαδή, πού θα περάσει η Ορθοδοξία. Η έννοια Ορθοδοξία είναι κλασική, είναι ορθή δόξα. Ορθοδοξία ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη Εβραίοι. Είχαν την ορθή δόξα. Δεν την άντεξαν όμως, δεν την κράτησαν. Και έτσι έφυγε η χάρη από εκεί και περίλθε στα έθνη. Το έθνος που επομίστηκε όμως το έργο της Ορθοδοξίας και του Ευαγγελισμού των Εθνών είναι το ελληνικό έθνος. Τούτο το είχε προετοιμάσει ο Θεός με τον άγνωστο Θεό που είχαν στήσει το άγαλμα του αγνώστου Θεού, που ήρθε ο Απόστολος Παύλος και είπε, να λέει, εσείς Αθηναίοι είσαστε θρήσκοι, ιδού έχετε και ένα άγαλμα το αγνώστο Θεό. Ήδη είχε προετοιμαστεί το πνεύμα των Ελλήνων, έτσι, με τον Σοκράτη τότε, ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι πολλοί θεοί παρά ένας. Και ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ο Θεός δίνει συνέχεια λοιπόν, γινόμαστε ο λαός του Θεού, το νέο Ισραήλ όπως λέει και η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα, η χάρη περνάει σε εμάς, ιδρύουμε ένα Βυζάντιο. Κρατάμε 1100 περίπου χρόνια ιστορίας του Βυζαντίου. Στη συνέχεια μας καταλαμβάνουν οι Τούρκοι. Κανένας λαός δεν μπόρεσε να κρατήσει 400 χρόνια τον Τούρκο και
και να παραμείνει ορθόδοξος, να παραμείνει χριστιανός. Εδώ άλλοι λαοί που δηλώνονται 10 και 20 χρόνια και ξεχνάνε από πού ήρθανε. Και εμείς τα 300 χρόνια και μέσα στην τουρκοκρατία κρατάγαμε το θρησκευτικό μας φρόνημα ορθών. Ο Κοσμάς ο Ιτωλός, παραδείγματος χάρη, έπαιρνε την άδεια από τον Αλή Πασά και πήγαινε και κήρυται. Και του έδινε την άδεια ο Αλή Πασάς. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Οι Τούρκοι διώκανε τους Έλληνες γιατί ήταν χριστιανοί. Δεν είχαν τίποτα άλλο να χωρίσουν από εμάς. Το έδαφος μας το κατήχανε. Δεν είχαν πρόβλημα. Είχαν πρόβλημα ως προς τη θρησκεία. Ήταν θρησκευτικός αγώνας, όπως και τώρα ξανά είναι θρησκευτικός αγώνας. Τώρα που ξεκίνησε το Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι να μπαίνουν στην Ευρώπη, ξεκίνησαν να κάνουν να επιτίθονται στη Σερβία. Τι δουλειά έχει η Σερβία, μια χώρα με την οποία ούτε καν συνορεύουν, να στέλνουν μουσουλμάνους, δηλαδή τι μουσουλμάνους, συγκεκαλυμμένα Τούρκοι είναι οι άνθρωποι. Όταν λέμε κύριε Χούντα μουσουλμάνος, εννοούμε Τούρκος. Διότι η συνείδηση, η εθνική συνείδηση διαμορφώνεται από δύο παραμέτρους. Γλώσσα και θρησκεία. Το έδαφος αλλάζει. Η Ελλάδα ήταν μεγάλη, μίκρινε, ξαναμεγαλώνει, δεν άλλαξε. Έλληνες είμαστε. Εάν όμως αλλάξουμε τη γλώσσα και αλλάξουμε και τη θρησκεία, την ύψη, τη βλέψη δηλαδή προς το Θεό, έχουμε αλλάξει τότε το είναι μας. Εάν λοιπόν οι Τούρκοι καταλαμβάναν την Ελλάδα και μας εξισλαμίζανε, ουδέποτε θα απελευθερωνόμαστε. Στο όνομα του Θεού εμείς απελευθερωθήκαμε. Τα Ιερά Λάβαρα τα ορκίσανε στις εκκλησίες ο παλαιός πατρός Γερμανός, ήταν παπάς. Ήταν ιερέας. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ιερέας. Εν ονόματι λοιπόν του Θεού ήταν ιερός ο αγώνας. Το Βυζάντιο με το εν τούτο νίκα, σταυρό είδε, έτσι, με το εν τούτο νίκα. Επομένως ήταν θρησκευτικός ο αγώνας. Και επειδή ήταν θρησκευτικός, εδραιώθηκε. Ο πόλεμος τώρα αυτός που θα γίνει, που ξεκίνησε, είναι θρησκευτικός. Ισλάμ εναντίον χριστιανών και δύο Ορθοδόξων. Όχι παπικών, Ορθοδόξων. Δηλαδή υπάρχει μια άμεση μάχη μεταξύ Ισλάμ και Ορθοδοξίας. Ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν παλαιότερα θα το κάνουν τώρα. Και πολύ φοβάμαι ότι εάν ο Θεός δεν μας προστατέψει πάρα πολύ, δηλαδή αν δεν είμαστε άξιοι να μας προστατέψει, θα χάσουμε πάρα πολλά. Η ασέβεια, κάτι αιρέσεις, κάτι σαϊτόλογοι, κάτι αστρολογίες, κάτι... Λοιπόν, όλα αυτά είναι ευδηλυρά. Δεν μπορεί εσύ ο οποίος κατέχει την ύψιστη αλήθεια, ο ίδιος ο Θεός να σου δώσει δηλαδή τα δεδομένα του άμεσα, δεν έχεις το δικαίωμα εσύ πλέον να πας να κοιτάξεις αλλού. Έχεις στο χωράφι σου ένα θησαυρό και βγαίνεις έξω στον δρόμο να ζητιανέψεις δεκάρες. Αυτό είναι φοβερό. Εμείς αυτό το πράγμα κάνουμε. Έχουμε την Ορθοδοξία, έχουμε προφητείες, έχουμε τον Άγιο Κοσμά που μας έχει πει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε την Αποκάλυψη που γράφτηκε στην Πάτμο, καθόλου τυχαία. Σαν να σου λέει ο Θεός ότι ξέρετε κάτι, οι έσχατοι καιροί ανήκουν σε εσάς. Εσείς είστε το έθνος που θα επομιστεί να κάνει κάποιο έργο. Η κήρυξη της Ορθοδοξίας σε όλα τα έθνη θα γίνει από τους Έλληνες, από εμάς. Αλλά όχι με αυτό το κατεστημένο που έχουμε τώρα. Όχι με αυτούς τους πολιτικούς που εχθρεύονται τον Έλληνα. Όχι. Θα αλλάξει το καθεστώς. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα αλλάξει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι κύριε Προεστέ. Κύριος Προεστός, χειρουργός, οδοντογιατρός, το λέω ξανά γιατί με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός. Δουλεύει σε μια γειτονιά της Αθήνας, σε μια περιοχή της Αθήνας, με την πελατεία του. Και δεινός ομιλητής περί τα θέματα αυτά από ό,τι διαπιστώνετε κυρίες και κύριοι. Δεν απάντησε στην πρώτη μας ερώτηση, αλλά απάντησε σε 10 ερωτήσεις που δεν προλάβαμε να του κάνουμε, να του υποβάλουμε. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία είπατε κύριε Προεστέ, για να μην εγώ πάλι μιλάω πολύ, να μιλάω λίγο εσείς περισσότερο, μοιάζουν για πολλούς από τους τηλεθεατές μας σαν ένα παραμύθι. Για τους πιστούς χριστιανούς είναι πράγματα που τα έχουν ξανακούσει. Εγώ θα μείνω σε έναν άχαρο ρόλο τον οποίο δεν υιοθετώ, αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μου. Έχουμε μια θρησκεία, το γράφει και η ταυτότητά μας όπως το είπαμε, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έχουμε λοιπόν την Εκκλησία μας, που η Εκκλησία είναι και οι Ρωμαίοι αλλά και εμείς μαζί. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι η Εκκλησία, η οποία έχει
ένα γνώμονα. Πώς λέγεται αυτός ο γνώμονας? Αγία Γραφή. Μάλιστα. Και Ιερά Παράδοση. Μάλιστα. Όχι μόνο Αγία Γραφή, και Ιερά Παράδοση. Αγία Γραφή έχουν και παπικοί. Ιερά Παράδοση δεν έχουν. Μάλιστα. Έτσι. Και θα δείτε πόσο αξία έχει η Ιερά Παράδοση όταν θα ξεκινήσουμε να λέμε για τις προφητείες. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Έχουμε τον περίφημο Κοσμά τον Αιτωλό, τον οποίο, όπως είπα, το Αλή Πασάς τον άφησε να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν αυτή τη στιγμή, διότι από αυτά που θα πείτε εγώ θέλω δύο στοιχεία. Θα μου επιβεβαιώσετε μία από αυτές? Εγώ δεν θα σταματώ στο γεγονός μετά Χριστόν ουδής προφήτης και τέτοια. Αυτό είναι ανυπόστατο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να μου πείτε ένα μόνο στοιχείο, που να επαληθεύθηκε, αλλά να είναι ατράνταχτο, από μία προφητεία στο χρόνο που πέρασε. Πόσες θέλετε? Να σας πω, όχι την Αποκάλυψη που είναι το Τσέρνομπιλ, θα το πούμε αυτό στις Άλπιγγες, να σας πω μία προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού. Να σας πω πείτε. Πέντε μαζί, όχι μία, γιατί μία... Να μου πείτε. Λοιπόν, να βρούμε. Πέντε θα σας πω. Θα δείτε στο κάμπο αμάξι, χωρίς άλογα, να τρέχει γρηγορότερα από το λαγό. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός κοιμήθηκε το 1779 μετά Χριστόν. Δεν είχε κατασκευαστεί η μηχανή ακόμα. Έτσι. Θα δείτε λοιπόν στο κάμπο αμάξι δίχως άλογα το αυτοκίνητο. Δεν είναι ένα αμάξι χωρίς άλογα, δεν το λέμε και εμείς αμάξι. Χωρίς άλογα που να φαίνονται. Είναι... Που να τρέχει στο... γρηγορότερα από το λαγό. Ο λαγός τρέχει με 40-50 χιλιόμετρα το πολύ. Το αμάξι τρέχει με 250. Τρέχει ή δεν τρέχει λοιπόν πιο πολύ το λαγό? Μάλιστα. Πού το ήξερε αυτό? Πάμε ένα άλλο. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. Οι τηλεπικοινωνίες που ήταν στην αρχή ενσύρματες, αλλά και η ηλεκτροδότηση που έγινε με τα καλώδια, τυλίχθηκε όλος ο πλανήτης με μία κλωστή. Τα καλώδια. Ο ηλεκτρισμός. Προχωράμε. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν να είναι σε πλαϊνά δωμάτια. Παραδείγματος χάρη, από την πόλη στη Ρωσία. Το τηλέφωνο, κύριε Χούντα, το βάζουμε στο ακουστικό στο αυτί μας. Είναι εξηγείται, δεν χρειάζεται. Για τους τηλεθεατές. Είναι σαν... Και είναι σαν να ακούμε τον άλλον στο διπλανό δωμάτιο. Το τηλέφωνο. Θέλετε κι άλλο? Θα δείτε να πετάνε οι άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Τα αεροπλάνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είναι σαν μαυροπούλια, γιατί τα φτερά τους είναι κάθετα. Είναι αρβραδικίνητα και ατσούμπαλα, χοντρά. Έτσι. Λοιπόν, και θα ρίχνουν φωτιά στον κόσμο, βόμβες. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν: «Ευγάτε εσείς απεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Μήπως αυτό δεν ελέγχθη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στους βομβαρδισμούς, δεν μπαίνανε στα καταφύγια? Το καταφύγιο δεν είναι σαν νεκροταφείο? Υπόγειο, που μπαίνεις με τρόμο, σαν να είσαι νεκρός μπαίνεις. Αν θέλουν να δείξουμε και μια φωτογραφία με τα μαυροπούλια, γιατί είναι σημαντική αυτή. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να κάνει εδώ μια μεγέθυνση. Εδώ. Σε αυτό εδώ. Μπορεί. Ναι, ναι, δεν μπορεί. Για πέστε μου, πέστε μου. Να δείξουμε τα μαυροπούλια. Είναι καταπληκτικά σαν μαυροπούλια. Ναι. Θέλετε τώρα για να πούμε για την Αποκάλυψη του Ιωάννη που λέει τα αεροπλάνα και τα σύγχρονα όπλα, τα βλήματα αυτά, τα αεροδυναμικά, τα λέει ακρίδες. Οι ακρίδες πώς είναι? Δηλαδή η ακρίδα είναι, πετάγεται. Αν θα παρατηρήσετε τα αεροπλάνα αυτά που απογειώνονται τώρα στον πόλεμο, πετάγονται. Δεν φεύγουν αργά-αργά. Εκτινάσονται όπως η ακρίδα. Έχουν αεροδυναμικό σχήμα, στυλ. Τα πόδια τους είναι όπως της ακρίδας. Τα φτερά τους είναι προς τα πίσω όπως της ακρίδας. Και αυτό πρέπει να το δείξουμε οπωσδήποτε καλά. Είναι καταπληκτική αυτή η εικόνα. Έψαξα σε πάρα πολλά έτσι, περιοδικά και το μόνο που βρήκα ήταν αυτό. Που δείχνει καταπληκτικά ένα αεροπλάνο. Δείξτε το εδώ παρακαλώ. Και μία ακρίδα. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση εδώ? Ναι, για πέστε μου. Το μαχητικό αεροσκάφος, το σημερινό, και η ακρίδα έχουν ακριβώς το ίδιο στυλ. Ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, θα εξέλθουν ακρίδες από τον πόλεμο αυτόν, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί περί αυτής της Άλπικος θα μιλάει. Mm-hmm. Θα εξέλθουν ακρίδες. Θέλετε έτσι μια πιο τρανταχτή που είναι από την Αποκάλυψη, το Τσερνομπίλ, που... Θα το πούμε βέβαια και αργότερα ότι έπεσε ένα αστέρι από τον ουρανό. Έχει ωραία αυτή η αντιστοιχία εδώ πέρα. Θα δούμε. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα.
και έπεσε στο 1/3 των ποταμών και στις πηγές των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος είναι Άψυνθος. Και έγινε, μετατράπηκε δηλαδή, το 1/3 των υδάτων σε άψυνθο και πολλοί από τους ανθρώπους απέθαναν από τα ύδατα αυτά διότι επικράνθησαν. Ο τρίτος άγγελος σάλπισε. Κάτι γίνεται δηλαδή. Ένα γεγονός είναι αυτό. Και έπεσε από τον ουρανό μεγάλο αστέρι. Εάν κάνουμε μια παραχώρηση και πούμε το μεγάλο αστέρι, το άτομο της ύλης, το συμβολήσουμε με αστέρι, που δεν είναι και έξω από την πραγματικότητα, διότι το αστέρι είναι ένα στρογγυλό, έτσι, ένας πλανήτης, έχει ένα πυρήνα, έχει μια επιφάνεια, το άτομο είναι το ίδιο, έχει ένα πυρήνα μέσα, μια επιφάνεια που περιφέρονται τα ηλεκτρόνια του, μετεωρείται στο κενό, τα άτομα, οι διατομικές αποστάσεις είναι μεγάλες, οπότε τα άτομα είναι σαν να είναι στο ένα κενό, έτσι. Είναι σαν αστέρι περίπου. Μεγάλο λοιπόν αστέρι, μεγάλο άτομο. Έτσι. Τα μεγάλα άτομα όμως στη πυρηνική φυσική λέμε ότι είναι και ραδιενεργά. Τα ραδιενεργά άτομα μεταστοιχιώνονται, καίγονται αργά-αργά σαν λαμπάδα. Πώς καίγεται η λαμπάδα, αργά-αργά. Και εκπέμπει φως, ενέργεια. Λοιπόν, καθώς μετατρέπεται το άτομο του μεγάλου, διασπάται σε μικρότερα και εκπέμπει ραδιενέργεια, μεταστοιχιώνεται αργά-αργά όπως η λαμπάδα. Εδώ μιλάει για τη ραδιενέργεια, κύριε Χούντα. Η αποκάλυψη μιλάει για τη ραδιενέργεια. Και κοιτάξτε τι κάνει αυτό το αστέρι. Έπεσε στο 1/3 των ποταμών και τις πηγές των υδάτων, στα υπόγεια ύδατα. Δεν λέει στη θάλασσα, γιατί η ραδιενέργεια, όπως τα ξέρετε, τα εργοστάσια, τα πυρηνικά και ιδίως το Τσερνομπίλ, είναι κοντά σε ποταμούς για να παίρνουν τα απόβλητα και να τα ρίχνουν στη θάλασσα χωρίς πρόβλημα. Βέβαια, καθώς τα νερά αυτά προχωρούν, ρυπαίνουν, μολύνουν ραδιενεργώς τα υπόγεια ύδατα, τα οποία είναι και στάσιμα, και εκεί παρατηρείται η ραδιενέργεια. Όταν τα νερά βγουν στη θάλασσα, η θάλασσα δεν μπορεί να είναι ραδιενεργός, διότι αραιώνει η ραδιενέργεια. Ενώ τα ποτάμια μπορούν. Και το όνομα του αστέρος είναι Άψυνθος. Στην ουκρανική διάλεκτο, η λέξη Άψυνθος σημαίνει Τσερνομπίλ, μάλλον το ανάποδο. Η λέξη Τσερνομπίλ, αν τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει Άψυνθος. Άψυνθος είναι ένα πικρό φυτό. Παλαιά κάνανε δηλητήριο με αυτό το φυτό. Κατέστρεφε τον εγκέφαλο. Αυτό σου λέει ότι είναι Άψυνθος, το Τσερνομπίλ. Εδώ η προφητεία λέει Τσερνομπίλ τον τόπο. Άψυνθος. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ η προφητεία λέει ότι όταν θα γίνει το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, είμαστε στην τρίτη σάλπιγγα. Δίνει ένα στίγμα. Εδώ βρίσκεσαι τώρα. Είναι ένας φάρος. Να σε αφυπνίσει. Και λέει. Και έγινε το 1/3 των υδάτων σε άψυνθο. Τα ραδιενεργά άτομα, τα απόβλητα, όταν πέσουν στο νερό, μετατρέπουν τα άτομα, τα πέριξ αυτών άτομα, σε ραδιενεργά δευτερογενώς, όπως λέμε. Έτσι. Εξεπιδράσεως, δευτερογενώς. Γι' αυτό μετατράπηκαν τα ύδατα σε άψυνθο. Ραδιενεργά. Και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα ύδατα αυτά διότι επικράνθησαν. Το Τσερνομπίλ, τα θύματα του Τσερνομπίλ επικράνθησαν, πεθαίνουνε. Δυσπλασίες, δυσμορφίες, θάνατοι, καρκίνοι. Και δεν τελείωσε ακόμα, πρόκειται να γίνει κι άλλο τέτοιο στο Κοσλοντούι. Το λέω από τώρα, φαίνεται σαν προφητικό αυτό που λέω, δεν είναι προφητεία. Εγώ, κύριε Χούντα, είμαι ερευνητής. Δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε μάγος, ούτε αστρολόγος, ούτε τίποτα. Ερευνητής. Παίρνω τα δεδομένα, τα βάζω κάτω, με επιστημονικό τρόπο τα διαφοροποιώ, τα ψάχνω και βρίσκω την αλήθεια. Και προκύπτουν μεγάλες αλήθειες. Για κάποιο λόγο αυτή η ρήπανση, ραδιενεργός, λέει εδώ η Αποκάλυψη, πρέπει να φτάσει στο 1/3. Σήμερα δεν είναι στο 1/3. Για να φτάσει στο 1/3 μέχρι την 5η σάλπιγγα, όπως θα πούμε, θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο. Παρόμοιο. Ποιο άλλο εργοστάσιο στην Ευρώπη και κοντά μας εδώ είναι πυρηνικό? Το Κοσλοντούι. Το οποίο είπαν οι ειδήσεις ότι θα το ενεργοποιήσουν. Εάν το ενεργοποιήσουν με την τεχνολογία που έχει, μάλλον που δεν έχει, σίγουρα θα έχει διαρροή ή ατύχημα. Οπότε λίγο πριν τον πόλεμο που θα πούμε που θα γίνει το 2000, προσδιορίζεται αυτό, μην τρομάζετε. Δεν είναι να τρομάζουμε, για να προειδοποιήσουμε είναι. Πρέπει να φτάσει στο 1/3. Άρα να περιμένουμε και το Κοσλοντούι, εάν το ενεργοποιήσουν. Το έχετε υπόψη σας. Άλλη μια προφητεία που βγήκε. Η Αποκάλυψη είναι ένας χάρτης από γεγονότα. Που ξεκινάει, ένα τμήμα της βέβαια, ξεκινάει από να μιλήσει για την έσχατη γενιά. Η έσχατη γενιά, είπαμε, ξεκίνησε το 1948. Γιατί? Διότι τότε ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Όταν δείτε, λέει, η σικιά να βγάζει φύλλα, ποια σικιά? Το έθνος του Ισραήλ. Όταν δείτε δηλαδή το έθνος του Ισραήλ να επανιδρύεται και η σικιά αυτή να βγάζει φύλλα, φύλλα είναι οι άνθρωποι. Είναι γενναία. Προσέξτε, είπε φύλλα, όχι καρπούς. Οι Ισραηλίτες σήμερα, οι Εβραίοι,
δεν είναι εκλεκτός πλέον λαός του Θεού, απερίφθη από τον Θεό πλέον, διότι σταύρωσε τον Χριστό. Και απερίφθη διαπαντός, όπως λέμε σε προφητεία του Ισαΐα. Διαπαντός, για πάντα. Όταν δείτε λοιπόν να βγάζει φύλλα, όχι καρπούς, τότε κοντά θα είναι. Αληθώς σας λέγω, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά. Δηλαδή όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στις 7 σάλπιγγες της Αποκαλύψεως θα γίνουν μέσα σε μία γενεά. Και το ερώτημα που προκύπτει, πόσα χρόνια είναι αυτή η γενεά? Η γενεά είναι 120 χρόνια. Κατά την Βίβλο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ζούσαν 700, 800, 900 χρόνια, ο Ενόχ, ο Αδάμ έζησε 730 τόσα χρόνια, ο Μαθουσάλας έζησε 767, νομίζω, 967 είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει κανείς. Σε κάποιο σημείο όμως της ιστορίας και πέρα, ο Θεός έκοψε τα έτη των ανθρώπων και τα έφτασε στα 120. Και αυτό είναι το όριο της έσχατης γενεάς. Τόσα χρόνια είναι η έσχατη γενεά. Να το βρω, είναι στοιχείο αυτό. Γένεση κεφάλαιο 6, στίχος 3. Τότε είπε ο Κύριος, το πνεύμα μου δεν πρέπει να παραμείνει αιώνια εντός του ανθρώπου, εφόσον αυτός είναι σάρξ. Γι' αυτό η ζωή του θα διαρκεί 120 έτη. Εδώ κυριαρχούνται ένα ορισμός αυτό. Ορίζει ο ίδιος ο Θεός. Προσέξτε, το μέγιστο όριο. Όχι ότι οι άνθρωποι, κανένας άνθρωπος δεν φτάνει στα 120 χρόνια, σπάνια. Μπορεί κάποιοι να ξεπεράσουν. Αλλά το βιβλικό όριο, το όριο γενεάς για να το τοποθετήσουμε στην Αποκάλυψη και να μετρήσουμε, είναι αυτό. Εάν λοιπόν βάλουμε τα 127 χρόνια που λέει η ίδια Παλαιά Διαθήκη στην έναρξη της έσχατης γενιάς που είναι η 14 Μαΐου του 1948, φτάνουμε στις 14 Μαΐου του 2068. Εκεί τελειώνει η έσχατη γενιά. Εκεί θα έχουν γίνει όλα, όλες οι σάλπιγγες, πλην της Δευτέρας Παρουσίας, την οποία δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνει. Μην παρεμηνεύσει κανείς τους λόγους μας και πει ότι ορίζουμε χρόνους και καιρούς της Δευτέρας Παρουσίας. Όχι. Αυτό το πράγμα είναι ανόητο. Κανείς δεν το ξέρει και δεν μας ενδιαφέρει να το ξέρουμε. Τελικώς. Όλα τα άλλα όμως μπορούμε να τα βρούμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα βρούμε. 120 χρόνια. Ο Μωυσής, παράδειγμα, πέθανε κατ' εντολή Θεού, και εδώ είναι ένα παράξενο. Ο Μωυσής λέει ήταν 120 ετών όταν απέθανε. Η όρασή του δεν είχε εξασθενήσει και οι φυσικές του δυνάμεις δεν είχαν εξαντληθεί. Από τότε δεν εμφανίστηκε πλέον στο Ισραήλ άλλος προφήτης ως ο Μωυσής, με το οποίο ο Κύριος συνομιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτός ήταν γενάρχης. Και επειδή ο Θεός είχε θέσει προηγουμένως το ανώτατο όριο της έσχατης της γενεάς των ανθρώπων, διέταξε να πεθάνει ο Μωυσής, να μην ξεπεράσει το όριο αυτό. Λέει, έτσι ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, απέθανε εκεί στη χώρα του Μωάφ κατά διαταγή του Κυρίου. Φαντάζεστε, ένας άνθρωπος ακμαίος που ανέβηκε στο όρος να πάρει τις 10 εντολές 3 φορές. Ανέβαινε και κατέβαινε σαν το τσακάλι, όπως λέμε σήμερα, να διατάξει ο Θεός να πεθάνει. Άρα λοιπόν επικυρώνεται ότι το όριο, το ανώτατο όριο της γενεάς των ανθρώπων είναι 120 χρόνια. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος πέθανε 120 χρόνων. Δεν πέθανε, κάτι άλλο συνέβη. Έτσι, αφαιρτοποιήθηκε όπως λέει η Εκκλησία. Η κυβωτός του Νόε διήρκησε 120 χρόνια, μάλλον θα διαρκούσε 120 χρόνια, αλλά λόγω της ασέβειας των ανθρώπων, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, Ιερός Χρυσόστομος, περιέκοψε ο Θεός τα 20 χρόνια και έτσι ο Νόε κατασκεύασε την κυβωτό επί 100 έτη. 120 είχε οριστεί αρχικώς. Ξανά το όριο των 120 χρόνων. Και η κατασκευή της κυβωτού είναι προτύπωση της έσχατης γενεάς. Λέει ο Χριστός, μνήστητι τον Λότ, μνήστητι τον Νόε. Γιατί να μνηστούμε από τον Νόε, τι να θυμηθούμε, και τα χρόνια. Όλα. Ο Ιωάννης Θεολόγος. Και άλλα πολλά που είναι στα 120 χρόνια. Επομένως, βρήκαμε το όριο. Βρήκαμε και την αρχή και μέσα εκεί καλούμεθα να ταξινομήσουμε με τη σειρά τα μελλοντικά γεγονότα. Κάποια από αυτά έχουν βγει. Η Αποκάλυψη αναφέρεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να φανταστείτε, συνοπτικά, διότι από εκεί ξεκινάει η είδηση του Ισραήλ. Δίνει δηλαδή, οριοθετεί το σημείο 0. Έτσι. Να το βρούμε. Όταν άνοιξε, λέει, την 7η Αποκάλυψη, κεφάλαιο Ήτα. Όταν άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό επί μισή ώρα. Άλλο παράξενο εδώ. Φανταστείτε, κύριε Χούντα, ότι είμαστε εδώ τώρα στο σταθμό. Έτσι. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Έτσι λέτε εσείς, δημοσιογράφοι.
ο προφητικός χρόνος είναι πολύτιμότατος. Ο Θεός δεν έρχεται κάθε μέρα να μας μιλήσει. Φανταστείτε λοιπόν τον άγγελο, γιατί ο άγγελος του δίνει την προφητεία εκ Θεού, να σταματήσει την αφήγηση επί μισή ώρα και να κοιτάζει έτσι τον ουρανό. Δεν είναι παράξενο? Αν καθίσω τώρα εγώ μισή ώρα και να σας κοιτάω έτσι, μισή ώρα, δεν είναι παράξενο? Δεν είναι ένα μήνυμα υψής της σημασίας? Προφητεία είναι. Ξέρετε τι προφητεύει εδώ? Από την εποχή που δόθηκε η Αποκάλυψη, το 96 μετά Χριστόν, 95 λένε άλλοι, εγώ λέω 96, όλα τα βιβλία λένε 96. Λοιπόν, μέχρι που θα ξεκινήσει, την εποχή που θα ξεκινήσει έσχα τη γενιά, όλος ο Μεσαίωνας, ένα νεκρό χρονικό διάστημα, είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, σιγή στον ουρανό επί μισή ώρα. Μισή ώρα. Ώρα. Μισός συμβολικά αιώνας, Μεσαίωνας. Όπου υπήρχε πνευματικό σκοτάδι. Καταλάβατε? Και όταν θα πέρναγε αυτό το διάστημα, τότε θα ξεκίναγε η έσχατη γενιά. Επομένως, άδικα ανησυχούσαν οι παλαιότερα, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Έπρεπε να ξέραν ότι παρεμβάλλεται ένα μεγάλο διάστημα περίπου 1800 χρόνων. 1896, 1896, 1900. Πολλοί προφήτες, εκ των οποίων και ένας Άγιος που είχε ζήσει στο όρος του Άθο, δεν θυμάμαι, είχε πει ότι κατά το 1900 ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει, δηλαδή εισβάλλει τεχνολογία. Ήτανε προκαθορισμένο αυτό το διάστημα. Και ύστερα από αυτό ξεκινάει να ισχύει η έσχατη γενιά. Αποκάλυψη, κεφάλαιο Ήτα. Και είδα τους 7 αγγέλους να στέκονται μπροστά στο Θεό και δόθηκαν σε αυτούς 7 σάλπιγγες. Εδώ σαφώς βρίσκεται η αποκάλυψη, η αφήγηση σε ένα σημείο πριν ξεκινήσουν οι σάλπιγγες. Δίδονται οι σάλπιγγες, δεν ξεκινήσαν ακόμα να ηχούν. Και ένας άλλος άγγελος ήλθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο έχοντας χρυσό θυμιατήριο. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να προσθέσει σε αυτά τις προσευχές όλων των Αγίων στο χρυσό θυμιατήριο που είναι μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αυτά τα θυμιάματα είναι οι προσευχές όλων των Αγίων, όλων των σφαγιαστέντων μέχρι και το 1930-40, πριν ξεκινήσει έσχατη γενιά. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων και οι προσευχές των Αγίων από τα χέρια του Αγγέλου μπροστά στον Πατέρα Θεό. Εισακούγεται λοιπόν το αίτημα των μαρτύρων, κάτι γίνεται, κάποια απόφαση λαμβάνεται και δεν λέει η Αποκάλυψη τι, και γίνεται το εξής τώρα. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήριο και το γέμισε από τη φωτιά του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Είναι συμβολική αυτή η εικόνα, έτσι. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Και έγιναν στη γη βροντές και αστραπές και φωνές και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι που είχαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Δεν είχαν σαλπίσει. Έγινε κάτι, αυτές οι βροντές, αστραπές, φωνές και σεισμός, και ξεκινάνε οι 7, η πρώτη σάλπιγγα, η δεύτερη και η τρίτη να σαλπίζουν. Αυτές οι φωνές, αστραπές, βροντές και σεισμός ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κύριε Χούντα. Αστραπές, οι βόμβες. Δεν υπήρξε άλλος πόλεμος ποτέ στην ιστορία που να χρησιμοποιήθηκαν βόμβες τέτοιας ισχύως. Και δει οι ατομικές βόμβες. Εκεί ήταν οι λάμψεις. Εκεί ήταν οι βροντές. Και όσο για το σεισμό, ακόμα υπάρχει κραυγή για πυρηνικοποίηση, πυρηνικά, Χιροσίμα. Σεισμός έγινε στον κόσμο. Ξεκίνησε η ατομική εποχή. Αυτό το γεγονός ήταν λίγο πριν να ετοιμαστούν οι άγγελοι να σαλπίσουν. Το ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν, ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. 1945 λήγει ο πόλεμος, 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ, ξεκινάνε οι άγγελοι να σαλπίσουν, τίθεται το reset, όπως λέμε, η ώρα 0, να μετρήσει το ρολόι. Η σέσκα της γενιάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Το οποίο είναι να 120 πάμε στον κόσμο τον εντολό. Θα πάμε και εκεί. Ο κόσμος εντολός, τι ακριβώς θέλετε να πούμε? Τίποτα. Να δούμε τις ημερομηνίες, γιατί παράλληλα εκείνη την περίοδο έχουμε εφευρέτες του ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα. Έχουμε εφευρέτες πολλών. Μιλάμε για μια επανάσταση στις επιστήμες. Βεβαίως. Είναι έτσι. Από το 1700 περίπου, 1800, ξέρετε πότε ο Θωμάς Έντισον. Ο Έντισον. Ανακάλυψε τη λιχνία. Πότε. Το 1800 νομίζω. Ο Κοσμάς ο Εντολός τι ημερομηνίες έχει? Ο Κοσμάς ο Εντολός εκοιμήθη το 1779. Μάλιστα. Η πρώτη λιχνία ανακαλύφθη το 1850-60. Μιλάμε για μια εποχή, έτσι, όπου ήδη δεν υπήρχε καμία. Υπήρχαν. Όχι, δεν θέλω να μειώσω την προφητεία του Κοσμά του Εντολού, δεν έχω κάνει τέτοια πρόθεση. Απλώς θέλω να πω πόσο κοντά ήταν σε αυτές τις εξελίξεις ο Κοσμάς ο Εντολός, τι έβλεπε. Κοιτάξτε, να διευκρινίσω κάτι, γιατί εδώ υπάρχει φοβερή άγνοια στον κόσμο, ναι, και βγαίνουν ορισμένοι σε κανάλια και λένε διάφορα πράγματα, mm-hmm, που
δεν στέκουν. Δηλαδή, λέμε, η προφητεία του κοσμάτου Ετωλού, ο προφήτης ο Τάδε, ο Ιωάννης, η αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν προφητεύει ο άνθρωπος, ο Ιωάννης, ο Κοσμάς, ο Ετωλός, ο ένας. Ο Θεός δίνει τις προφητείες, τα δεδομένα, σε ανθρώπους. Δηλαδή, η αποκάλυψη του Ιωάννη δεν είναι του Ιωάννη, δηλαδή δεν κάθισε ο Ιωάννης να τη σκεφτεί, να προμαντέψει, να προβλέψει και να κάνει. Λέει, αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε σε αυτόν ο Θεός, την οποία έδωσε, έστειλε με τον άγγελό του και την εξήγησε στον δούλο αυτού Ιωάννη κλπ. Κλπ. Δηλαδή, ο Θεός, ο Πατέρας Θεός δίνει στον Ιησού Χριστό, του Ιησού Χριστού είναι η προφητεία και ο Ιησούς Χριστός που είναι πάλι ο Θεός, δίνει στον άγγελο, έρχεται στον Ιωάννη, παίρνουμε την προφητεία εμείς, δεν είναι του Ιωάννη, ο Ιωάννης κατέγραψε την προφητεία. Υπογράφει, προσυπογράφει. Έτσι δεν είναι. Εγώ σας έφερα αυτό το βιβλίο στο σταθμό. Είναι δικό σας. Άλλο λέω. Λοιπόν, βγάζω την υπογραφή μου. Εγώ το έκανα αυτό. Εσείς το διαβάζετε. Είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας. Έτσι λοιπόν και η προφητεία. Δεν είναι του Ιωάννη, δεν είναι του Κοσμάτου Ετωλού. Επομένως για μένα τα ονόματα των προφητών έχουν απλώς αξία, πώς θέλω να το πω, ταξινόμηση πληροφοριών. Να γίνουμε λίγο, πιο πρακτικοί. Αυτό το οποίο λέτε εσείς αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ιωάννης εκάθητο σε ένα σημείο στην Πάτμο και ο άγγελος ήρθε και του είπε γράφε. Ναι. Έτσι απλά. Έχει ολόκληρη σκηνή εκεί, είναι πολύπλοκη. Δεν πρόκειται να κάνουμε εδώ πέρα τώρα τη σκηνοθεσία αυτή. Εγώ απλώς. Κάπως έτσι. Του είπε γράφε. Γράψουμε. Και ο Ιωάννης άρχισε να γράφει την αποκάλυψη. Σωστά. Μάλιστα. Εσείς το λέτε αυτό ότι ήρθε η, ας το πούμε, εντολή αυτή και η υπαγόρευση. Να την πούμε έτσι. Η υπαγόρευση. Ναι. Του υπαγόρευσε λοιπόν. Υπαγόρευσε, ναι. Και εκείνος έγραφε. Ο Θεός μου είπε να σου πω. Μάλιστα. Ας πω κάτι. Δεν θέλω να με θεωρείτε βλάσφημο για αυτά που θα σας πω. Είστε πολύ νεότερος σε μου και, εν πάση περιπτώσει, κάνετε μια προσπάθεια η οποία είναι σεβαστή. Έχετε διαβάσει του κόσμου τα βιβλία, προσπαθείτε να ερμηνεύσετε κάποια πράγματα, μεταφέρετε των προφητών τις γραφές και με όλα αυτά έχετε αυτή τη στιγμή συγκεντρώσει ένα υλικό το οποίο έχει ένα στόχο. Τι στόχο? Την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό λέτε. Και εγώ λοιπόν συντοματικά τον ίδιο στόχο έχω εδώ. Γι' αυτό ήρθα και εγώ στο κανάλι σας. Είπα, λοιπόν, δεν θα ερχόμουν. Είπα λοιπόν ότι δεν έχω καμία πρόθεση ούτε να σας ειρωνευτώ, ούτε να είμαι βλάσφημος κατά τη δική σας έννοια. Απλώς θέλω να με βοηθήσετε να προχωρήσουμε τη συζήτηση αυτή, ώστε η αλήθεια, η δικιά μου, όπως εγώ την εννοώ, η επαγγελματική, να συμβαδίσει με τη δικιά σας. Μάλιστα. Αν μπορεί αυτό να συμβεί. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χαρακτηρίσατε κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι άθεοι. Έτσι. Να μην θυμώσετε για αυτό που θα σας πω. Θα πούν, τι παραμύθι, κατέβηκε ο άγγελος και του είπε γράφε, λέω. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό, ούτε και θέλω να το σχολιάσω, ούτε και το αρνούμε. Εγώ θέλω να οδηγήσω τους τηλεθεατές μας, αυτούς οι οποίοι ίσως αρνηθούν κάποιες τέτοιες θέσεις, μη με ρωτήσετε αν εγώ τις υιοθετώ, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, θα θέλουμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία, τα δικά σας, τα εκ μελέτης πολλής και μακράς εκτεθειμένα, εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Για τον Κοσμά τον Ετωλό, λοιπόν. Για τον Κοσμά τον Ετωλό. Μάλιστα. Δώσατε πράγματι μία εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος τότε, 1779 και πριν, οι διδαχές ήταν και πριν. 1779, ας πούμε 1800 για να περίπου, έτσι, περίπου το 1800, με συγχωρείτε, το 1780, ναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος, ομιλεί περί του νήματος που θα δέσει τη γη και βεβαίως είναι τα καλώδια των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροδότησης. Σωστό είναι αυτό. Μίλησε για τα άλογα, για τα αυτοκίνητα που θα τρέχουν χωρίς να τα σέρνουν άλογα, αλλά με ταχύτητα που θα ξεπερνάει το λαγό. Σωστή πρόβλεψη αυτή. Έτσι έγινε. Σωστός εδώ ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο Άγιος Κοσμάς όπως το λέμε εμείς. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία το τηλέφωνο, για να μην το τα τηλέφωνο. Μιλάω, ναι, θα είμαστε δίπλα στα δωμάτια και θα είμαστε στην Αμερική ο ένας και στην Αθήνα ο άλλος και θα μιλάμε σαν να είμαστε δίπλα. Τώρα μπορώ να μιλήσω και στο φεγγάρι. Είναι ένα σοβαρό
επιχείρημα. Είναι μία σοβαρή απόδειξη. Τα είπε, τα έγραψε, να τα έγιναν. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Να προχωρήσω. Μόνο τέτοια. Να προχωρήσω. Μόνο τέτοια. Να δούμε στα σημερινά. Εμείς λοιπόν είμαστε η έσχατη γενιά. Μάλιστα. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Μάλιστα. Και λέει ότι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα γεγονότα. Για μας η Αγία Γραφή είναι το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Έτσι είναι. Και η Παλαιά Διαθήκη. Ταυτισμένο με αυτό που λέμε θρησκεία, ταυτότητα, Χριστιανός Ορθόδοξος κλπ. Κλπ. Ε? Πάσχα, Χριστούγεννα, αργίες, γιορτές, δόξα Θεό κλπ. Αυτό λέμε εμείς ή δεν το λέμε? Να σας πω, χριστιανοί είμαστε. Χριστιανοί είμαστε. Μπράβο. Τώρα, αν δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι. Έτερων εκάτερων. Εμείς λέμε τι είμαστε, τι γράφει η ταυτότητά μας. Το λέει και το γράφει. Μάλιστα. Προχωρούμε λοιπόν. Αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο εμείς έχουμε, λέτε, προσθέτει, λέω, Αγία Γραφή, μου λέτε και κενή. Έτσι με συμπληρώνετε. Όχι, υπάρχει τάση για να απορριφθεί η Παλαιά Διαθήκη και αυτό είναι φοβερό αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν Ορθόδοξοι δηλαδή, που πλανώνται και λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν ισχύει. Και εμείς λέει, παίρνουμε το Ευαγγέλιο, παίρνουμε την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά, αλλά δεν την υπολογίζουμε. Αυτό είναι τελείως ανόητο. Ο Χριστός δεν είπε, δεν ήθελα να καταλύσω, αλλά πληρώσε. Δεν ήρθα να καταλύσω την Παλαιά Διαθήκη, αλλά να τη συμπληρώσω. Που σημαίνει συμπληρώνω, βάζω και κάτι άλλο σε κάτι που υπάρχουν. Θα τα πάρουμε και τα δύο εμείς λοιπόν πακέτο. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε εμείς την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή το ούφο νεύς δεν ισχύει. Όχι, όχι, μην τα μπλέξουμε αυτά. Εμείς δεν επισυρχόμαστε σε αυτά. Εντάξει, μιλάμε για μία ταύτιση και μία ελληνοσυμπληρώση. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, το δεχόμαστε. Μα ξέρετε τι να υπάρχει ένα ορθόδοξο άλλο και να λέει ότι αφήστε. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη. Αφήστε. Εμείς προσπαθούμε. Κύριε Προεστέ, άνθιμε Προεστέ, προσπαθούμε να απομακρύνουμε αυτό που λέμε κατάστημα από το μυαλό μας και από την ψυχή μας. Εμείς δεν μιλάμε για κατάστημα, μιλάμε για θρησκεία. Είμαι σαφής. Μιλάτε για τον κλήρο. Μιλάμε ανοιχτά. Πριν από εσάς είχε μιλήσει ο Άγιος Κοσμάς και είχε πει οι ιερείς του της... Της εποχής μας, του 19ου αιώνα, 20ου αιώνα, θα είναι η ασεβέστερη όλων. Ο Κοσμάς ούτε λόγος το είχε πει αυτό. Διάνα έπεσε. Βεβαίως. Αητός εδώ. Αητός λέει. Ωραία. Αητός λέει. Εκ Θεού. Αυτά δεν είναι το λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκ Θεού είναι αυτό. Προχωρώ λοιπόν. Πείτε μου λοιπόν, τι γράφουν οι βίβλος, οι συγκερασμένοι για αυτή τη γενιά που είμαστε εσείς δηλαδή, γιατί εγώ είμαι περασμένης γενιάς. Δεν είμαι του 48. Όχι, αυτοί που οι άνθρωποι που εδώ βέβαια λέει για την ίδρυση του Ισραήλ η βίβλος, αλλά τι θέλει να πει αυτό, δεν ενδιαφέρεται πλέον για τους Ισραηλίτες, αλλά οι άνθρωποι που θα γεννηθούν από το 1948 και πέρα σε όλο τον πλανήτη είναι στην έσχατη γενιά, θέλουν ή δεν θέλουν. Πείτε μα λοιπόν τα κοντινά γεγονότα. Πάμε λοιπόν. Δεν μιλάμε για αστρολογία, δεν μιλάμε για προφητεία, δεν μιλάμε για μάντες και μάγους. Μιλάμε για Πάτμο. Για αποκάλυψη. Λοιπόν. Πάμε. Θα με γνώμονα την Αποκάλυψη, που είναι η Αποκάλυψη, τι είναι? Είναι το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς της Καινής Διαθήκης. Της βίβλου ολοκλήρου. Έτσι. Είναι ένα πλάνο, έτσι, ένα ακριβές πλάνο όλων των γεγονότων. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και κολλάνε σαν ένα παζλ. Ο Θεός σκόρπισε, λέει το λόγο του, στην Παλαιά Διαθήκη στον Ισαΐα, σκόρπισε το λόγο του, ώστε να μην μπορούν οι ασεβείς να βρίσκουν την άκρη και να κάνουν ζημιά. Εμείς πρέπει λοιπόν να ανασυνθέσουμε το παζλ. Το παζλ αυτό. Και με τα διάφορα δεδομένα να τα φέρουμε πού, σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι αποκάλυψη. Αυτόν τον ρόλο παίζει η αποκάλυψη. Θα το φτιάξουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη σάλπιγγα ξεκινάει. Το πρώτο γεγονός δηλαδή. Καταρχήν, επειδή το λέτε και το λέτε, και εμείς, εγώ αν ακούω σάλπιγγες. Εξηγήστε στους τηλεθεατές. Τι είναι σάλπιγγα? Πολύ, πολύ ωραία. Η σάλπιγγα είναι. Είναι γεγονότα. Γεγονότα και καταστάσεις παγκοσμίου, θα λέγαμε, χαρακτήρος. Όπως οι παλιά οι σαλπικτές σάλπιζαν για να αναγγείλουν την έλευση, τον ερχομό του βασιλιά, του αυτοκράτορα, έτσι και τώρα οι άγγελοι που είναι οι σαλπικτές του Θεού, του Κυρίου, σαλπίζουν, με γεγονότα βέβαια έτσι, για να μας προαναγγείλουν την έλευση, τη δεύτερη έλευση, τον ερχομό του Ιησού Χριστού, της Δευτέρας Παρουσίας, που είναι ο βασιλέας των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία δηλαδή. Η λέξη σάλπιγγα είναι πολύ ψαγμένη. Μάλιστα. Λάβατε.
Πάμε λοιπόν επί της Άλπιγκας. Εδώ είναι τα σημαντικότερα γεγονότα και ξέρετε, η Αποκάλυψη δεν κάνει ιστορία. Αναφέρει τα σημαντικά γεγονότα επιγραμματικά για να σου δείξει ότι το 7ο γεγονός είναι το πιο επικίνδυνο. Πρόσεχε. Είναι σαν τις πινακίδες, κύριε Χούντα. Για να πάμε από εδώ μέχρι. Βάζει τροχέα. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι. Στροφή, τούμπα, απότομη στροφή. Εγώ παίρνω το αυτοκίνητό μου και δεν ξέρω. Γέφυρα, και δεν ξέρω μέχρι τα σύνορα τι θα συναντήσω. Υπάρχει λοιπόν τροχέα, ο Θεός που κατοπτεύει όλο το χωρόχρονο, όπως λέμε. Επιστημονικά το είπα έτσι. Και βάζει πινακίδες χρονικές. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον. Προσέξτε, μην πέσετε στο ρέμα. Εδώ είναι στενό, ναι, το ποτάμι. Για κόψτε, πάμε. Κόψτε ταχύτητα. Μόλις φτάσετε στη Λαμία, μετά από τόσα χιλιόμετρα είναι η Λιβαδιά, ξέρω εγώ, η Λάρισα, μετά φτάνουμε Θεσσαλονίκη και βγαίνουμε σύνορα. Πολύ ωραία. Προσέξτε, μην βγείτε στα σύνορα, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι η Αποκάλυψη. Μία σάλπιγγα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Σαλπίζει και ειδοποιεί. Γιατί αυτή η σειρά, γιατί ο αύξον αριθμός για να σου δείξει ότι αυτά πάνε με τη σειρά. Λέει η Εκκλησία τώρα, έτσι, η Εκκλησία λέει, προσέξτε, ο κλήρος, που προσωπικά νομίζω δεν θα έχει ψάξει πάρα πολύ. Δεν δίνει πολύ σημασία. Λοιπόν, δίνει αλλά δεν δίνει την πρέπουσα, δεν κάνει έρευνα. Παίρνει ένα κομμάτι, παίρνει δύο, τρία, πέντε κομμάτια και δεν μπορεί να βρει άκρη. Λοιπόν, η Σάλπιγγα είναι γεγονότα μεγάλα, παγκόσμια. Λέει η Εκκλησία το εξής, ότι η Σάλπιγγα σε αυτά τα γεγονότα είναι ανακατεμένα. Δηλαδή σαλπίζει μια σάλπιγγα ένα γεγονός τώρα, είπαμε, το πέμπτο, το όγδο, κάτι άλλο, όχι. Πάνε με τη σειρά. Δεν γίνεται το δεύτερο γεγονός, αλλά δεν γίνεται το πρώτο. Δεν γίνεται το τέταρτο, αλλά δεν γίνεται το τρίτο. Να μπούμε στα γεγονότα. Θα μπούμε. Το πρώτο λοιπόν γεγονός που θέτει η Αποκάλυψη σαν μεγάλο γεγονός είναι το εξής. Πάτμος. Πάτμος. Να το λέμε αυτό. Να το λέμε για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, γιατί μου φαίνεται με τα ξενόφερτα ζούμε σε άλλο κόσμο. Πάτμος λοιπόν. Πάτμος. Ακούω. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, έγινε κάποιο γεγονός δηλαδή. Και έγινε χαλάζι με φωτιά, αναμειγμένα, με αίμα και ρίχτηκε στη γη. Αυτό είναι συμβολικό, έτσι. Και το 1/3 της γης κάηκε, προσέξτε για φωτιά μιλάει, το 1/3 των δέντρων κάηκε και κάθε είδος χλωρού χόρτου κάηκε. Εδώ, κύριε Χούντα, υποκρύπτεται το φαινόμενο αυτό των εμπρισμών των δασών. Σε καμία άλλη εποχή ο άνθρωπος δεν έβαζε φωτιά στα δάση. Αν και εγώ όταν κάνω ένα δάσος κατά λάθος. Είπατε ότι πέφτουν από τον ουρανό κάτι πράγματα. Ο ουρανός είναι ο πνευματικός ουρανός, κύριε Χούντα. Έρχεται δηλαδή ο άνθρωπος να μωραίνεται, γιατί κτήμα το μεσίτες. Εσείς στην εκπομπή σας πριν ένα μήνα είχατε εδώ ένα θέμα για τα. Τι είχαν καταπατήσει εδώ. Για διαβάστε το, έτσι, πάλι αυτό. Λοιπόν. Και το 1/3 της γης κάηκε και το 1/3 των δένδρων κάηκε, βλάστηση δηλαδή, και κάθε είδος χλωρού χόρτου κάηκε στο 1/3. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέει κάτι παρόμοιο. Τα βάζω μαζί για να καταλάβετε ότι αυτά έχουν αντιστοιχεία. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι θα είναι φτωχοί γιατί δεν θα δείχνουν αγάπη στα δέντρα. Δεν δείχνουμε αγάπη στα δέντρα, κύριε Χούντα. Πότε είναι αυτό, πέρασε ή έρχεται. Αυτό έχει γίνει, έχει ξεκινήσει και ισχύει. Αυτό το φαινόμενο. Προχωρήστε, προχωρήστε. Το εμπρισμού των δασών. Δεν το εξηγείτε, προχωρήστε. Όχι. Άρχισε να εισβάλλει από τη δεκαετία του 60. 65, 68, δεν ακούγαμε πριν για εμπρισμούς των δασών. Από τότε που άρχισε η τεχνολογία να εισβάλλει περισσότερο, η κάθετη δόμηση, η ευημερία των λαών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων. Αυξήθηκε όμως και η απέτηση για κατοικία. Και έτσι λοιπόν κάποιοι πονηροί κτηματομεσίτες αρχίζουν και καταστρέφουν τα δάση κλπ. Ξεκινάει λοιπόν η καταστροφή των δασών. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, γίνεται τώρα. Έγινε λοιπόν, το εντοπίζουμε στα τι πλαίσια. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία ο άνθρωπος να καίει επιμονή μου βάσω στα δάση και το την καρέκλα που κάθεται. Μάλιστα. Έτσι, δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Έτσι. Και επιμονή κάθε καλοκαίρι και λεγούνται βάζουν φωτιές. Και όταν ξεκινάει μια φωτιά, ξεκινάνε κάθε μέρα πυρκαγιά εδώ, πυρκαγιά εκεί, φωτιά εδώ, φωτιά εκεί. Ναι. Τελικώς όταν μέχρι να γίνει η πέμπτη σάλπιγγα, θα το δούμε αυτό που είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, μέχρι περίπου το 2000, θα σας πω γιατί, θα έχει καεί συνολικά το 1/3 της επιφανίας των δασών της Ευρώπης. Δεν μιλάει η Αποκάλυψη για όλο τον κόσμο. Έτσι, μιλάει για εμάς τους Έλληνες και κυρίως στην Ευρώπη την Ορθοδοξία. Δεν τον νοιάζει τον Θεό τώρα, για τον Κινέζο. Δεν τον νοιάζει για την Αμερική. Αυτό δεν έχει Θεό. Έχει Θεό, έχει άλλους νόμους, ο ίδιος Θεός του έχει δώσει κάποια άλλα. Θα τον εφέρει με κάποιο σχέδιο που θα δούμε μετά. Δεν είναι τόσο τα πράγματα έτσι, ασαφή. Έχει ένα σχέδιο Θεός που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εγώ ρωτώ. Πάει αυτό. Η δεύτερη σάλπιγγα λοιπόν, αυτό ξεκίνησε, το βλέπουμε, οι εμπρισμοί των δασών. Κάθε φορά που θα βλέπετε εμπρισμό φωτιά στα δάση, να ξέρετε ότι η πρώτη σάλπιγγα ακόμα. Το 1/3. Και παραμένει. Θα φτάσει μέχρι εκεί. Μάλιστα. Πάμε στη δεύτερη σάλπιγγα. Πρόκειται περί της ρυπάνσεως των θαλασσών. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και κάτι σαν μεγάλο όρος που κεγότανε με φωτιά ρίχθηκε στη θάλασσα και το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Εδώ είναι συμβολικό το όρος, έτσι.
και το 1/3 των κτισμάτων τα οποία ζουν στη θάλασσα και έχουν ψυχή, ζωή, απέθανε. Και το 1/3 των πλοίων διεφθάρει. Η χημική ρύπανση, σαν αποτέλεσμα της βιομηχανήσεως, της ασύνητης μάλλον ρυπάνσεως, το κυρίως της Μεσογείου, έκανε αυτό το πράγμα. Ρυπαίνει τη θάλασσα, ψοφάνε τα ψάρια, διαβρώνονται τα πλοία. Γιατί τα πλοία, κοιτάξτε τώρα φοβερά πράγματα. Το πλοίο σήμερα κατασκευάζεται από σίδηρο. Όταν έγραψε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, τα πλοία κατασκευαζόντουσαν από ξύλο. Πού μπορούσε λοιπόν σαν άνθρωπος, έτσι, ο Ιωάννης, να προβλέψει ότι τα πλοία θα γίνονται από σίδηρο, ότι η θάλασσα θα ρυπανθεί και θα έχει οξέα, έτσι, και θα διαβρώσει τα πλοία τα οποία θα είναι στάσιμα λόγω της ναυτιλιακής κρίσης που έχει ξεσπάσει. Όλα αυτά πώς τα είδε, κύριε Χούντα? Αυτό είναι απόδειξη ότι είναι προφητεία, δηλαδή 1900 χρόνια μετά. Λοιπόν, σάλπηγα. Πάει αυτό. Έγινε και ρύπανση. Προχωράει και αυτή. Mm-hmm. Θυμόσαστε μια ιστορία που είχε γίνει πριν 2-3 μήνες με κάτι βαρέλια που είχαν ρίξει χημικά απόβλητα πάνω στην Ήπειρο. Τα είχαν ενταφιάσει. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι τέτοια βαρελάκια έχουν ρίξει και στη Μεσόγειο. Πιο εύκολα ρίχνουμε με ένα καράβι απόβλητα παρά να τα θάψουμε. Έτσι. Και επειδή η Ελλάδα. Τι φοβάστε, είχαν ρίξει στην. Στη Μεσόγειο. Όχι, έτσι τα μάζεψαν όμως. Να μάζεψαν. Όχι όλα. Όλα, αυτό το φορτίο όλο. Και αν υπάρχουν κι άλλα. Εδώ η Αποκάλυψη μας λέει μας ότι όταν θα γίνει ο πόλεμος και αυτή η σάλπιγγα θα έχει φτάσει στο 1/3. Σήμερα δεν έχει φτάσει στο 1/3. Να περιμένουμε λοιπόν χημική ρύπανση των θαλασσών της Μεσογείου στο 1/3. Ώστε να γίνει η θάλασσα σαν αίμα, δηλαδή βρωμόνερα, λίμματα. Μάλλον θα γίνει κάποια διαρροή από κάποια τέτοια βαρέλια, θα φύγουν τα υπόγεια ύδατα και θα γίνει και αυτό μέχρι το 2000 και αυτό. Προχωράμε. Τρίτη σάλπιγγα την είδαμε, ήταν το Τσερνομπίλ. Εντάξει. Εδώ μας έδωσε δηλαδή ο Θεός τον τόπο και το είδος του ατυχήματος. Ο τόπος λέει είναι το Τσερνομπίλ και το είδος είναι η ραδιενεργός ρύπανση. Τι άλλο θέλουμε? Και υπάρχει επιστημονική αντιστοιχία. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Το στίγμα της εποχής μας είναι αυτό. Βρισκόμαστε στην τρίτη σάλπιγγα και περιμένουμε την τέταρτη. Πάμε στην τέταρτη. Περνάμε στα μέλλοντα τώρα. Τώρα περνάμε στα μέλλοντα. Μάλιστα. Με βάση αυτό το πνεύμα των συμβολισμών, εάν δεν είχαν γίνει, κύριε Χούντα, δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, αν ερευνούν, δεν θα μπορούσα εγώ να βρω το πνεύμα της ερμηνείας για να βρω τα επόμενα. Με βάση αυτό όμως, με βοηθάει, παίρνω το κλειδί, το εφαρμόζω στα άλλα και βλέπω τα εξής. Τέταρτη σάλπιγγα. Ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και επλήχθη, χτυπήθηκε, το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων. Για να σκοτιστεί το 1/3 αυτών και το 1/3 αυτής, ώστε να μην φανεί η μέρα και η νύχτα ομοίως. Πλήττεται, λέει, ο πλανήτης ήλιος. Εάν υποθέσουμε ότι πλήττεται ο πλανήτης ήλιος, σκοτεινιάζει δηλαδή, τότε δικαίως θα χάσει τη φωτεινότητά του κατά το 1/3 ο ήλιος, η σελήνη που είναι ετερόφωτη από τον ήλιο και οι υπόλοιποι αστέρες του πλανητικού μας συστήματος. Όλα τα αστέρια όμως γιατί, αφού είναι αυτόφωτα τα άλλα αστέρια. Τα υπόλοιπα αστέρια του ουρανού. Όλα τα αστέρια του ουρανού. Ετερόφωτα είναι. Μάλιστα. Όχι ετερόφωτα, είναι αυτόφωτα. Αυτά που βλέπουμε εμείς εκτός του πλανητικού μας συστήματος είναι αυτόφωτα. Δεν είναι ετερόφωτα. Για ποια μιλάμε τώρα? Εγώ δεν είμαι. Έξω από το πλανητικό μας σύστημα. Έξω από το πλανητικό. Άλλη... Τα αστέρια του ουρανού. Ναι, άλλη ύλη. Τα αστέρια του ουρανού. Μισό λεπτό. Αυτά τα αστέρια του ουρανού είναι ύλη μέσα στο γαλαξία μας. Είναι ύλη αυτή. Είναι αυτόφωτα σώματα. Για τους ήλιους μιλάτε. Μάλιστα. Τα αστέρια, όταν λέμε αστέρια, εννοούμε αυτόφωτα σώματα. Όλα τα αστέρια του ουρανού. Άρα λοιπόν το φαινόμενο αυτό δεν θα οφείλεται στον πλανήτη ήλιο, αλλά στην ατμόσφαιρα. Εδώ μιλάει για ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ένα νέφος. Μόνο τότε κατεβαίνει η φωτεινότητα στο 1/3 ομοιόμορφα και την ημέρα και τη νύχτα. Καταλάβατε το πνεύμα? Έτσι και έτσι. Προχωρούμε. Γιατί έτσι και έτσι. Γιατί έτσι και έτσι. Η άλλη σάλπιγγα, εδώ είναι σημαντικό αυτό. Και λέω τώρα, εγώ λέω τώρα, πού μπορεί να οφείλεται αυτό το νέφος, ένα νέφος τέτοιο που αναμένεται να γίνει πριν το δεν πόλεμο. Δεν είναι τώρα, εδώ είναι το πράγμα, δεν είναι, σε αυτό το σημείο τα πράγματα ναι. Δεν εξηγούνται σωστά. Πάμε γιατί όχι, δεν περνάει αυτό έτσι, γιατί δεν εξηγούνται σωστά. Κοιτάξτε, λέτε το 1/3 του ήλιου θα καταστραφεί. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό η φωτεινότητα του ήλιου. Κατά το 1/3. Το 1/3. Κύριε Χούντα, άμα γίνει ένα νέφος πυκνό, ένα πυκνό νέφος επάνω. Είπατε στα μέλλοντα. Ναι, εδώ να συμβούν. Ναι.
Αυτό θα γίνει, άμα δεν γίνει. Ας δούμε, ναι. Λοιπόν, προχωρούμε. Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, όχι ότι έπαθε ο ήλιος κάτι. Αντίστοιχα η σελήνη ένα τέταρτο και ένα τρίτο και ένα τρίτο και όλα τα αστέρια. Προχωρούμε. Μιλάει για ρήπανση της ατμόσφαιρας. Μιλάει για νέφος. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Τελικώς θα οφείλεται σε ηφαίστειο. Στο ηφαίστειο της Έτνας. Υπάρχει εδώ μια επιστολή, την οποία θα τη διαβάσω μετά, που δίδει και την ημερομηνία που θα γίνει αυτό το φαινόμενο. Πρόκειται για το ηφαίστειο της Έτνας. Αυτή η σάλπιγγα πρέπει να γίνει και η Ριχούντα ξαφνικά. Δεν θα γίνει σιγά σιγά. Δεν πρόκειται για το νέφος των Αθηνών, το δικό μας, το φωτοχημικό νέφος. Πρόκειται για ένα νέφος. Κοιτάξτε, η Έτνα, ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να καλύψει ένα τρίτο του ήλιου. Όχι, του ήλιου. Το φωτεινό στα, του ήλιου. Στα Βαλκάνια, το νέφος αυτό, το νέφος αυτό μπορεί να καλύψει. Το ένα ηφαίστειο αυτό. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Το ξέρετε ότι λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε γίνει πάλι ένα σκοτίνιασμα του ουρανού από το ηφαίστειο αυτό. Μιλάμε για παροδίκη κατάσταση. Ναι, αλλά αυτό θα είναι 9 μήνες αυτό. Για προχωρήστε λίγο. Αυτό το νέφος όταν θα γίνει θα μας προειδοποιήσει ότι σε 9 μήνες γίνεται και πόλεμος, κύριε Χούντα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Όταν γίνει αυτό το νέφος, να ξέρουμε ότι σε 9 μήνες, τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, θα γίνει ο πόλεμος. Ποιος πόλεμος? Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Που είναι η Πέμπτη σάλπιγγα. Και γι' αυτό ακριβώς δίνω σημασία σε αυτό, διότι είναι το σημείο εκείνο που θα μας αφυπνίσει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Μάλιστα. Καταλάβατε. Για πέστε μου. Λοιπόν, ύστερα από αυτό το γεγονός, το οποίο θα διαβάσω την επιστολή. Υπάρχει μια επιστολή που την έχω βάλει εδώ. Αυτή η επιστολή λέγεται Επιστολή Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία δεν τη δέχεται αυτή την επιστολή. Προσέξτε, όχι όλη η Εκκλησία. Άλλοι δέχονται, άλλοι δεν δέχονται. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κανείς δεν μου είπε γιατί. Άλλος λέει είναι αιρετικό. Άλλος όχι. Άλλος αλλιώς. Τελικώς δεν τη δέχονται γιατί είναι με το παλιό εορτολόγιο. Τελικώς. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω, εγώ είμαι ερευνητής, σας είπα. Παλαιοημερολογητική. Παλαιοημερολογητική. Για πέστε μου. Λοιπόν, ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω, εγώ είμαι ερευνητής. Ναι. Και είχα προσδιορίσει εγώ κάποια γεγονότα εδώ. Ναι. Και αυτή η επιστολή που την συνάντησα ήρθε στα χέρια μου 1,5 με 2 χρόνια μετά, δεν την γνώριζα. Μάλιστα. Την έδωσε ένας συνάδελφος, το αδελφού μου, που την είχε η γιαγιά του σαν εγκόλπιο. Και είχε δύο ημερομηνίες εδώ, κύριε Χούντα. Mm-hmm. Την μία από αυτές τις ημερομηνίες εγώ την είχα προσδιορίσει με έρευνα σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Για πες μου τι λέει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι και τα δύο λάθος. Λέει. Στοχαστείτε ότι θέλω ανοίξει τους ουρανούς, τους καταράκτας του ουρανού, να βρέξω ίδωρ κοχλάτο εις τας 10 Φεβρουαρίου. Και κανείς δεν θα εξεύρει. Ίδωρ κοχλάτο είναι τα... Βραστό νερό. Βραστό νερό. Από πού προκύπτει το βραστό νερό? Από τα ηφαίστεια. Από τα ηφαίστεια. Απλό. Και στις 10 Φεβρουαρίου. Δεν λέει έτος. 10 Φεβρουαρίου και επειδή είναι με το παλαιό ημερολόγιο, σύν 13 ημέρες, 23 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Το έτος είναι 2000, σας το λέω το από τώρα, mm-hmm. προκύπτει από τη δική μου την έρευνα. Δεν θα μπορούσα να ξέρω εάν δεν είχα κάνει αυτή την έρευνα. Αυτό το στοιχείο σύν την έρευνα κάνει το αποτέλεσμα. Κοντά είναι το 2000. Κοντά είναι. Και μετά από αυτό το γεγονός, θέλω βρέξει την 8η Απριλίου, αυτό το 8η Απριλίου το είχα βρει εγώ, mm-hmm. που λέω ότι ξεκινάει η τελική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, θα το δούμε αυτό. Πυρ, αίμα και πυρ, να κατακάψω τα σαμπέλους και τα χωράφια για τα χόρτα. Προσέξτε, όχι εσάς. Τα υλικά αγαθά σας. Άρα δεν φοβόμαστε. Έτσι. Και θέλω ρίψει θηρία, πτερωτά και ανήμερα να σας καταφάγουν τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Τα τάγκς, θηρία ανήμερα. Ώστε να φωνάζετε ο εις εις τον άλλον, ευγάτε εσείς αποθαμένοι να εμβόμεν εμείς οι ζωντανοί. Το ίδιο μας είπε και ο Ιωσκός μας. Mm-hmm. Επομένως, αυτό αναφέρεται σε πόλεμο. Τα μαυροπούλια που θα ρίχνουν φωτιά από τον ουρανό. Και εδώ λέει πάλι, θα λέτε το ίδιο. Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς. Άρα αυτή η φράση αναφέρεται σε πόλεμο. Ποιον πόλεμο βιβλικό περιμένουμε εμείς, που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό το 8 Απριλίου το είχα προσδιορίσει εγώ ότι είναι η έναρξη της τελικής επιθέσεως στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα πούμε αυτά. Χωρίς να ξέρω την επιστολή. Επομένως και αυτό είναι σωστό και το άλλο είναι σωστό το 10 Φεβρουαρίου που θα οφείλει να γίνει πριν. 23 Φεβρουαρίου του έτους 2000 θα γίνει το ηφαίστειο της Έτνας, θα εκραγεί. Και θα γίνει ένα νέφος επάνω από την Ευρώπη, θα σκοτεινιάσει δηλαδή ο ουρανός, για 8 με 9 περίπου μήνες. Και όταν θα αρχίσει να καταλαγιάζει αυτό το νέφος, θα γίνει και ο πόλεμος. Επομένως, άμα δείτε το νέφος, τότε να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες, κάποιες προμήθειες. Κάτι πρέπει να κάνετε, έρχεται ένας πόλεμος. Το κράτος, δεν λέω για το κράτος αυτό, αυτό το κράτος δεν πρόκειται να κάνει προμήθειες ούτε στον άλλον αιώνα. Έτσι, δεν το συζητώ. Αν είμαστε δηλαδή, αν το κράτος ήταν υγιές και δεν ήταν άρρωστο, όπως είναι, θα συμβούλευα εκείνο τον καιρό να μαζέψουν τρόφιμα, κονσέρβες το ένα το άλλο, σαν κράτος, να τα δώσουν στον κόσμο να επιζήσει ο ελληνισμός. Ξέρετε, κύριε Χούντα, τι είναι να πεθάνει κανείς από πείνα το 2000.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για προχωράμε στην Πέμπτη Σάλπιγγα. Πριν μπει η Πέμπτη Σάλπιγγα, υπάρχει ένα σκηνικό, το οποίο είναι φοβερό και αυτό. Και είδε έναν αετό που πέταγε στο μέσο του ουρανού, λέγοντας με δυνατή φωνή: «Ουέ, ουέ, ουέ» στους κατοίκους της γης, από τις φωνές της Σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν. Ένα κλίμα τρομοκρατίας. Όταν γίνει το ηφαίστειο, το νέφος αυτό, θα υπάρχει ένα κλίμα ταραχών, τρομοκρατία, τρόμου, φόβου, ανησυχίας, διότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι κοντά. Ο κόσμος θα γνωρίζει ότι πρόκειται να γίνει ο πόλεμος, τα πολεμικά γεγονότα θα είναι στο φόρτε. Εδώ σήμερα φοβόμαστε, όχι τότε. Ένας αετός. Τι κάνει ο αετός? Ένα αρπακτικό πουλί. Πετάει, περιτριγυρίζει τα θύματα του. Το θύμα από κάτω τρομοκρατείται. Κάτι αρπακτικό λοιπόν θα ύπταται υπεράνω των κεφαλών των ανθρώπων. Τι είναι αυτό το αρπακτικό? Ο αδιφάγος πόλεμος. Ο θάνατος. Όταν πρόκειται να γίνει ένας πόλεμος, είναι σαν το κοράκι που πάει να μας κατασπαράξει. Αυτό το πράγμα προμηνύει το κλίμα τρόμου που θα υπάρχει στους ανθρώπους. Και τώρα πάμε στην Πέμπτη Σάλπιγγα. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδα να έχει πέσει στη γη ένα αστέρι από τον ουρανό, συμβολικό είναι αυτό, και δόθηκε σε αυτό το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Φρέαρ της Αβύσσου, του πηγάδι της Αβύσσου, ο θάνατος. Και άνοιξε το φρέαρ της Αβύσσου, δηλαδή αυτό είναι σίγουρο, άνοιξε. Έτσι, αόριστος, άνοιξε, έγινε. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, δεν αποφεύγεται. Και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι, σαν καπνός από καμίνι. Δεν είναι καπνός, είναι κάτι σαν καπνός. Που καίει και σκοτίνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού. Δηλαδή, μην πάει το μυαλό στο νέφος του προηγούμενου, εδώ πρόκειται για συμβολικό πράγμα. Λέει και ο Άγιος Κοσμάς το ίδιο όμως. Τα προβλήματα της Ανατολής θα προσπαθούν να τα λύσουν με την πένα και δεν θα μπορούν. 99 φορές θα λυθούν με πόλεμο και μία με την πένα. 99% δηλαδή πόλεμος. Θα φτάσουν δηλαδή τα προβλήματα της Ανατολής, το ελληνοτουρκικό κυρίως, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η ιστορία, να πούμε: άντε ρε παιδιά, επιτέλους να κάνουμε ένα πόλεμο να τελειώσουμε. Τόσο πολύ θα μας έχουν παρενοχλήσει, τόσο πολύ θα έχουν φτάσει τα πράγματα που θα πούμε 99 φορές πόλεμο και μία ειρήνη. Όσο για τις συνδιασκέψεις κορυφής και αυτά, παραμύθια. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εκεί που μιλάνε λέει η ειρήνη, ξεσπάει ο πόλεμος. Αυτό σήμερα τι φοβερό. Μιλάνε για ειρήνη. Ανακοχή στη Βοσνία. Ανακοχή εκείνο και την άλλη μέρα ρίχνουν βόμβες. Τρομερό. Εδώ τώρα πάει η Αποκάλυψη και μας μιλάει για τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί αφιερώνει στίχους επί στίχων? Για να σου δείξει ότι τα όπλα αυτά δεν είναι πυρηνικά. Δεν θα γίνει χρήση πυρηνικών όπλων στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ρωτήστε κύριε Χούντα όσους θέλετε. Όσους θέλετε. Εάν θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα πέσουν πυρηνικά? Θα σας πούνε ναι. Λοιπόν, οι γραφές λένε όχι. Δεν θα πέσουν πυρηνικά. Όταν θα γίνει ο πόλεμος και δεν θα ξέρει ο κόσμος, ξέρετε τι θα γίνει? Ξέρετε τι λέει κάποιος Άγιος Νίφωνας που έζησε το 400-500 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη? Θα αυτοκτονούν οι πιο άπιστοι από τον φόβο τους. Όταν ξεκινήσει ένας παγκόσμιος πόλεμος και αρχίσουν να πέφτουν βόμβες, επιβομβών και επιθέσεις, καταστροφές, εδώ πήγαν να αυτοκτονήσουν στη Ρωσία που είπαν ότι θα έρθει Δευτέρα Παρουσία και συντέλεια. Άλλα πράγματα, φοβερά. Δεν θα αυτοκτονούν όταν θα δούνε όλες αυτές τις δυνάμεις να αλληλοσπαράσονται δίπλα μας? Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε για να μην αυτοκτονήσουν οι πιο άπιστοι, που αυτοί οι πιο άπιστοι είμαστε εμείς κύριε Χούντα. Συμπατριώτες μας, γνωστοί μας. Και από τον καπνό του πολέμου τούτου, δηλαδή από τη συγκεκριμένη φάση της ιστορίας, όχι από οτιδήποτε, εξήλθαν ακρίδες, εκείνες οι ακρίδες που δείξαμε. Στη γη και δόθηκε σε αυτές η εξουσία όπως έχουν οι σκορπιοί της γης. Να τσιμπούν. Πόνος. Ο πόλεμος είναι επώδυνος. Και υπόθηκε σε αυτές, φοβερή φράση κύριε Χούντα, υπόθηκε στις ακρίδες, προγραμματίστηκαν. Όταν προγραμματίζεις, όταν φτιάχνεις κάτι, είναι σαν να του λες κάτι. Έτσι. Ώστε να μην αδικήσουν το χόρτο της γης, αυτές οι ακρίδες δεν θα καταστρέφουν το χόρτο. Ενώ εμείς ξέρουμε οι ακρίδες καταστρέφουν το χόρτο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, ε. Ούτε οτιδήποτε χλωρό, πράσινο και βλάστηση, ούτε κάθε δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτή είναι η σφραγίδα του Θεού, είναι ο Σταυρός. Αυτές οι ακρίδες εδώ δεν είναι ακρίδες. Είναι κάτι άλλο, γιατί οι γνωστές ακρίδες τρώνε το χόρτο. Αυτές δεν τρώνε χόρτο, ούτε δέντρο, παρά μόνο ανθρώπους. Επομένως πρόκειται για όπλα. Πρόκειται για τα αεροπλάνα και τους πυράβλους, τους σύγχρονους που μοιάζουν με ακρίδες. Τα δείξαμε. Μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπα. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Χούντα, στην Ευρώπη? Οι χριστιανοί έχουν τη σφραγίδα του Θεού. Έτσι. Σφραγής δωρεάς, πνεύματος Αγίου, αμήν λέμε εμείς. Λοιπόν. Οι Ισλαμιστές. Οι Ισλαμιστές. Στο Ισλάμ. Επομένως ο πόλεμος αυτός θα πλήξει τους Τουρκαλάδες. Θα το πω έτσι, θα το ευχαριστηθώ κιόλας. Λοιπόν,
τους Τούρκους, το Ισλάμ, οι οποίοι τώρα τελευταία έχουν απεκταθεί και έχουν απλώσει τα ξερά τους παντού. Και όπου πέφτει Ισλάμ, κύριε Χούντα, και σε οποιαδήποτε εποχή, υπάρχει δυστυχία και τρόμος. Πάνε στη Γαλλία τρομοκρατίες. Μπαίνουν στην Ελλάδα, σφάζουν. Μπαίνουν κάτω στους Άγιους Τόπους, καταστρέφουν. Μπήκαν στο Βυζάντιο, τα διαλύσανε. Μπαίνουν στην Ευρώπη, θα την ξεχαρβαλώσουν. Μπαίνουν τώρα στη Βοσνία, θα τεινάζουν. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Υπάρχει εδώ, κύριε Χούντα, κοιτάξτε ένα φοβερό πράγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Περί του Ισλάμ. Για να μην ανοίγω ότι. Λέει στη Γένεση ο Θεός το κεφάλαιο 16. Ούτως μιλάει για τον Ισμαήλ. Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Τούρκων, έτσι, ο προπάτορας των Τούρκων. Ούτως θα είναι ο άγριος όνος, ο άγριο γαϊδούρι, που τσινάει, μεταξύ των ανθρώπων. Η χείρα του θα στρέφεται κατά παντός και παντός ανθρώπου η χείρ θα στρέφεται εναντίον του. Θα είναι εχθρός με όλους και θα τα βάζει με όλους και θα τα τρώει από όλους. Διότι είναι άγριος. Λοιπόν, ο ορισμός λοιπόν του Θεού για το έθνος των Ισμαηλιτών είναι αυτός. Το Ισλάμ είναι ένα βλάσφημο, όχι έθνος, μια βλάσφημη θρησκεία. Εσείς, κύριε Χούντα, ξέρετε καμιά θρησκεία που να νομιμοποιεί την ασέλγεια? Να νομιμοποιεί την ομοφιλοφιλία? Πέστε μου. Θρησκεία που να λέει ναι, όπως εμείς έχουμε στην... Όχι, για πέστε. Το Ισλάμ, ξέρετε τι λέει? Το Κοράνι τους, ξέρετε τι λέει? Τι τους υπόσχεται στους πιστούς μουσουλμάνους Ισλαμιστές? Ότι εάν είσαι καλός Ισλαμιστής και πολεμήσεις για τον Μουάμεθ, θα κάθονται, λέει, σε πολυτελείς καναπέδες ή ντιβάνια και θα τους φέρουν, λέει, αγγελάκια, αγγελόμορφα αγοράκια, θα τους φέρουν πιλάφι, μην γελάτε, αυτά είναι αλήθεια αυτά. Θα τους φέρουν πιλάφι και αφού χορταίνουν, θα τους ταΐζουν και μέλι και δεν θυμάμαι τι άλλο, και μετά θα αρχίσουν να τα θοπεύουν, να τα χαϊδεύουν και να ερωτοτροπούν με τα αγγελάκια που είναι αγοράκια. Και αυτό είναι η ύψιστη εντολή, δηλαδή η ύψιστη αμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως εμείς περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία να είμαστε όπως φαντάζεται κανείς, έτσι. Έτσι έχουν αυτοί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας νόμος των Τούρκων που λέει πας μη πιστός, μη Ισλαμιστής, έτσι, παλουκώνεται. Παλουκώνεται, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θέλω να πάω πιο πέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή είναι μια θρησκεία βλάσφημη. Γι' αυτό πρέπει να εκλείψει, διότι βλασφημείται, όπως λέει κάποια προφητεία του Αγίου Ταρασίου, βλασφημείται, λέει, το όνομα του Χριστού με αυτό. Είναι φοβερά. Να προχωρήσουμε πιο πέρα. Οι ακρίδες λοιπόν προγραμματίστηκαν κλπ. Κλπ. Δεν ασχολούμαι άλλο εκεί. Επίσης για τις ακρίδες λέει ότι τα μειώματα των ακρίδων, ομοιώματα τώρα έτσι, κάτι σαν ακρίδες, ήταν όμοια με άλογα που είναι έτοιμα για τον πόλεμο. Πώς είναι το άλογο που καλπάζει και είναι έτοιμο για τον πόλεμο και ο πύραυλος δεν έχει μια γωνία εκτοξεύσεως που είναι σαν ένα άλογο έτοιμο με την ισχύ του να φύγει? Έτσι λοιπόν. Και επάνω στις κεφαλές τους, κεφαλές, οι πύραυλοι έχουν κεφαλές. Δεν λέμε οι πύραυλοι έχουν κεφαλές, πυρηνικές απλές, έτσι. Ήτανε όμοια με στεφάνια από χρυσό και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Όταν δίναμε ωραίο παιδάκι, κύριε Χούντα, ένα γυαλιστερό μέταλλο, το λέει χρυσό. Έτσι. Λοιπόν, όταν οι πύραυλοι και τα αεροσκάφη τα σημερινά που είναι υπερηχητικά έχουν μύτη για να σπάζουν το φράγμα του ήχου, είναι γυαλιστερά, μυτερά και γυαλιστερά για να μην έχουν τριβές και αναπτύσσει τη θερμοκρασία και είναι σαν να έχουν ένα στεφάνι χρυσό. Έτσι το περιγράφει εδώ. Και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Τι έχουν τα πρόσωπα των ανθρώπων? Έχουν μάτια. Έτσι. Μάτια είναι τα ραντάρ σε αυτήν την περίπτωση. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν ραντάρ, τα αεροπλάνα έχουν ραντάρ, σαν μάτια. Αυτιά έχουν κεραίες. Μύτη έχουν αισθητήρες. Εδώ πρόκειται για τα βλήματα αέρος εδάφους ή αέρος αέρος που πηγαίνουν με τη θερμοκρασία των καυσαερίων και μπαίνουν στα αεροπλάνα και τα καταστρέφουν. Λοιπόν, και έχουν και όνομα, προσωπικότητα. Έτσι. Patriot, Cruise, Pershing δεν έχουν όνομα, δεν έχουν προσωπικότητα αυτά τα όπλα. Προσωπικότητα. Έχουν πρόσωπο ανθρώπων. Και είχαν θώρακες σαν σιδερένιους θώρακες, όλα αυτά είναι μεταλλικά, και η φωνή των πτερήγων τους, ο ήχος που κάνουνε, ήταν σαν φωνή πολλών αμαξών που σύρουν άλογα πολλά που τρέχουν για τον πόλεμο. Αυτά είναι πολεμικά δηλαδή, σου λέει εδώ. Όπως τα άλογα τα πολλά κάνουν τον αχό, έτσι, ο αχός, έτσι κάνουν και αυτά. Εάν θα ακούσετε τα αεροπλάνα πως κάνουνε, κάνουν αυτόν τον ήχο, ένα αχό. Αυτό το πράγμα λέει εδώ.
Και αυτές έχουν ουρές κλπ. Ας τα αφήσουμε αυτά. Και έχουν βασιλεία επάνω τους τον άγγελο της Αβύσσου, το θάνατο. Και το όνομά τους στα εβραϊκά είναι Αβαδόν, στα ελληνικά έχει το όνομα Απολίων. Η λέξη Απολίων σημαίνει πόλεμος. Αυτός που απολύει, ο καταστροφέας, ο εξολοθρευτής, ο πόλεμος. Και η διάρκεια τους είναι 5 μήνες. Έτσι. Λέει, και αυτές έχουν ουρές όμοιες με ουρές σκορπιού και κέντρα στις ουρές τους και έχουν εξουσία να αδικήσουν τους ανθρώπους 5 μήνες. Ο πόλεμος, τα όπλα αδικούν, καταστρέφουν όσο διαρκεί και ο πόλεμος. Επομένως, εδώ προτυπώνεται η διάρκεια του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος θα είναι μόνο 5 μήνες. Ο τρίτος παγκόσμιος. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος από την αρχή που θα μπει η Ρωσία στον πόλεμο. Επειδή μέχρι να λήξει... η ώρα μας έχει περάσει, θέλω να σας κάνω μόνο 2 ερωτήσεις. Μάλιστα. Και να επανέλθουμε μια άλλη φορά στα θέματα αυτά. Εγώ είμαι Τούρκος υπήκος, γεννήθηκα στην Κόκκινη Λιά. Ξέρετε ποια είναι η Κόκκινη Λιά? Ξέρω, Σαββάθης Ασίας. Μάλιστα. Από μια καλή οικογένεια Τούρκων. Του Καραχισάρ είναι, ξέρετε. Αφιόν Καραχισάρ. Εκείνη η Κόκκινη Λιά. Μάλιστα. Μεγάλωσα, πήγα στο σχολείο, σπούδασα κλπ. Και έμαθα αυτά τα οποία μου δίδαξαν. Για μένα ο Θεός είναι ο Μωάμεθ, έτσι. Ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ, είμαι Ισλαμιστής. Και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τύχω τις εύνοιες αυτής του Θεού, ενός παιδιού που μεγάλωσε μαζί με μένα, την ίδια ηλικία έχουμε και είναι χριστιανός. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά ερωτήματα κέρια, γιατί αυτή η διαμάχη μεταξύ των λαών και ό,τι βλέπετε σήμερα να γίνεται, βεβαίως δεν προέρχεται από το τουρκικό λαό. Όχι, από τις κυβερνήσεις τους. Έτσι δεν είναι? Και ούτε ίσως και από τις κυβερνήσεις τους, στο βαθμό που εσείς το νομίζετε. Εν πάση όμως περιπτώσει, εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε σήμερα να επισημάνουμε σε αυτή την εκπομπή είναι οι προφητείες του Κοσμάτου Ετωλού, τις οποίες εσείς πάρα πολύ σωστά παρουσιάσατε και αν θέλετε αποδείξατε ότι οι συγκεκριμένες αυτές γραφές επαληθεύθηκαν στις μέρες μας. Με το καλώδιο που τυλίγει τη γη και που σημαίνει ηλεκτροφόρα καλώδια ή αν θέλετε τηλεπικοινωνίες, με τα ακουστικά που θα έχει στα αυτιά και θα ακούμε λέει στην άκρη της γης σαν να είμαστε σε διπλανά δωμάτια, για τα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι άλογα, τα οποία θα τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα όπως ο λαγός. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, όπως το είπα και πριν, το μνημόνευσα και στην μέση της εκπομπής μας. Είναι οι προφητείες του Κοσμάτου Ετωλού, οι οποίες επαληθεύθηκαν. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό, όσο και κακόπιστος αν θέλει να είναι. Μάλιστα. Για αυτά τα τελευταία τα οποία μας ανακοινώσατε με τους τίτλους Σάλπιγγες 1, 2, 3, 4, 5 και για αυτό που σήμερα αναφέρατε σαν παγκόσμιο πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και σαν αυτό που μιλήσατε για την έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας ή του Βεζουβίου, όπως είναι γνωστός περισσότερο. Άλλο Βεζούβιος, άλλο Έτνα. Η Έτνα είναι άλλο ηφαίστειο και ο Βεζούβιος είναι άλλο ηφαίστειο. Άλλο είναι άλλο. Ναι, είναι πραγματικά. Εγώ μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Η Έτνα είναι στην Σικελία. Μάλιστα. Εσείς μιλάτε για την Έτνα τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω την πηγή μου εδώ πέρα, πρέπει να το πω γιατί δεν θέλω να περνάει κάτι έτσι. Ναι. Η πηγή μου εδώ είναι ο Νοστράδαμος. Προσέξτε όμως, Πού εδώ. Σε αυτό το σημείο που λέω για Έτνα, δεν το λέει καμιά ορθόδοξη γραφή, το λέει ο Νοστράδαμος που ήταν αστρολόγος. Mm-hmm. Προσέξτε όμως να δώσω μια διάσταση που δεν την έχει ακούσει κανένας ακόμα. Ο Νοστράδαμος ήταν αστρολόγος. Δεν τον παίρνουμε μετρητής. Όχι, εγώ θέλω να μείνουμε στη γραφή. Μην ναι, αλλά καν. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται, ότι όταν καταλήθηκε το Βυζάντιο και οι Βυζαντινοί λόγοι πήραν τα γραπτά κείμενα, τις προφητείες που υπήρχαν στα μοναστήρια και στη βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολεως και τα διοχετεύσαν στην Δύση, όπου και εσώθησαν. Διότι αν έμεναν στην Κωνσταντινούπολη θα τα καίγανε. Αυτές οι προφητείες τύπου, λοιπόν, τέτοιου τύπου, ότι το ηφαίστειο της Έτνας και έτσι, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, πιθανόν να προέρχονται λοιπόν όχι από τον Νοστράδαμο, αλλά από βυζαντινές προφητείες, τις οποίες πήραν οι παπικοί, βάλανε τον Νοστράδαμο μπροστά σαν μεγάλο προφήτη και τον σερβίρουν σήμερα σαν προφήτη. Για μένα τα αληθινά είναι κλεμμένα. Τέλος πάντων, εσείς έχετε μία ερευνητική. Γιατί θα πούνε πάρα πολλοί, θα πούνε γιατί αναφέρεις τον Νοστράδαμο. Το ευτυχές γεγονός, για να καταλήξουμε και να κλείσουμε την εκπομπή μας,
κύριε Άνθη με προεστέ, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επαλήθευση ίσως όλων αυτών των προφητιών και της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Έτσι λέτε εσείς? Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ζούμε, όχι είμαστε κοντά, ζούμε. Ζούμε αυτή την εποχή. Το Τσερνομπίλ το ζήσαμε. Όχι, τώρα ζούμε, είμαστε 5 χρόνια πριν το 2000. Μάλιστα. Τα λέω καλά? Μάλιστα. Επομένως όλα αυτά τα γεγονότα θα τρέξουν μέσα σε αυτήν την περίοδο. Μάλιστα. Και κάποια ενδιάμεσα. Άρα ας μην είμαστε βιαστικοί. Ας περιμένουμε να δούμε κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα παραμύθι ή ήταν ένα συγκλονιστικό προφητικό ντοκουμέντο. Καλό θα ήταν, κύριε Χούντα, όμως να ολοκληρώσει ένας τομέας από μελλοντικές ειδήσεις, τις λέω εγώ. Να ολοκληρωθεί, δηλαδή να δώσουμε το όλο μήνυμα, διότι το σκοπός μου δεν είναι να τρομοκρατίζω τον κόσμο και να πω θα γίνει ο πόλεμος. Μετά τον πόλεμο αυτό, που θα λήξει θαυματουργικός, και εδώ μπαίνουν οι προφητείες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που δεν μας τις δίνουν να τις δουλέψουμε, κύριε Χούντα. Αυτό είναι το φοβερό. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε άλλο, γιατί είναι ήδη Όχι. πάρα πολύ αργά. Ναι. Θα λήξει υπέρ της Ελλάδας και η Ελλάδα θα ευημερήσει για 40 χρόνια. Θα γίνει ένα νέο Βυζάντιο. Αυτό δεν το λένε. Το αφήνουν ενεφελωδώς. Δεν θα εμφανιστεί ο Ελληνισμός. Αυτό το κράτος που κυνηγάει τον πολίτη, που καλά είπε και ο κ. Σοφιανόπουλος, έχει δίκιο, που κυνηγάει τον πολίτη, πρέπει να πεθάνει. Προσέξτε, το κράτος όχι οι Έλληνες. Το κράτος και όχι οι άνθρωποι. Το σύστημα αυτό που είναι άδικο θα πεθάνει και από μόνο του. Για να αναδυθεί ένα νέο. Κοντά τώρα θα γίνει αυτό. Στον πόλεμο, μετά το, με τη λήξη του πολέμου. Πότε αυτός, δηλαδή προβλέπετε αυτό? Το 2001, με τη λήξη του πολέμου, θα δοθεί η πόλη. Το 2000 θα γίνει ο πόλεμος. Το 2000 θα ξεκινήσει, συν 5 μήνες, τον Απρίλιο του 2001, 27 Απριλίου. Και δεν είμαστε Παρασκευή, κοντά τώρα, Βεβαίως. Τότε τι. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια προετοιμασία. Όταν πρέπει να τα πούμε αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι έτσι στον αέρα, θα το πω δια των γραφών. Πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Η προφητεία είναι προειδοποίηση. Σου λέει κόψε ταχύτητα. Αν δεν κόψει ταχύτητα θα πέσει από κάτω. Δεν σημαίνει δηλαδή, επειδή είδα εγώ την πινακίδα, τι κάνω τώρα στην Πάτμο παραδείγματος χάρη. Πηγαίνουν να στείλουν εκεί τραπέζια, κάνουν γιορτή, μπράβο και ταρατατζούμ και Πάτμος. Ναι, αλλά το νόημα δεν είναι αυτό, κύριε Χούντα. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για να αναστηθεί, για να μας αποκαλύψει τα μέλλοντα, για να κάνουμε εμείς φιέστες και πανηγύρια. Μας έκανε δηλαδή ένα έργο, μας βάζει να ψάξουμε να βρούμε την αλήθεια από πριν. Να λάβουμε υπόψη μας τις προφητείες, όχι να τις γιορτάσουμε. Πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία του 2000? Η λήξη του πολέμου υπάρχει, λήξη του πολέμου. Επομένως από τη λήξη πάμε, αφαιρούμε 5 μήνες και πέφτουμε στο Νοέμβριο. Έτσι. Η λήξη του πολέμου με βάση μια προφητεία του Λέοντος του Σοφού. Όχι, η γραφή τι λέει? Η γραφή δεν. Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Η αποκάλυψη του Ιωάννη, κύριε Χούντα, είναι ένα τμήμα. Ο Θεός έδωσε την αποκάλυψη, έδωσε και άλλα πράγματα. Σε άλλους. Σε άλλους που είναι στην μετά Χριστόν εποχή. Σαν παράδοση. Στην ιερά παράδοση. Έτσι. Και έχουν αλήθεια. Δεν μπορεί. Αλλά απορρίψει την ιερά παράδοση, γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Διότι απορρίπτουμε ένα τμήμα της αληθείας. Λέει για κάποιον βασιλέα που θα αναστηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο αληθινός και μέγας βασιλεύς, μην πάει το μυαλό σας σε βασιλιά όπως το ξέρετε, πρόκειται για Άγιο. Ο οποίος κατοικεί στο ακροτήριο. Όν εδίωξαν οι άνθρωποι εκ της οικίας αυτού, οικίας στις συγγραφές είναι το σώμα, τον οποίον εφώνευσαν, και δεδόκασαν τη στρωμνή αυτού εν τες νήσεις, εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσετε, όταν πρόκειται οι Τούρκοι να εκλείψουν. Εγώ έχω προσδιορίσει ότι η διάλυση της Τουρκίας είναι για το 2007, με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Είναι μεγάλη ιστορία, δεν θα την πω τώρα. Ο θάνατος του Ισμαήλ, του ιού του Αβραάμ, ήταν, αν το ανάγουμε σε προ-Χριστού χρόνια, είναι το 2007 προ-Χριστού. Και με βάση την έρευνα που έκανα εγώ, χωρίς να το γνωρίζω αυτό το πράγμα, βρήκα ότι η εκστρατεία που θα γίνει εναντίον του Ισλάμ ξεκινάει το 2007. Είναι διαμετρικά ίσες. Και είστε, προσέξτε εδώ, και είστε ο πρώτος δεύτερος και ο δεύτερος πρώτος, και μετά ταύτα, ποιήσετε φωνεύτρια εν μέσω της πόλεως, θα γίνει φωνικό στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και η μέρα Παρασκευή και ώρα 3, εδώ υπάρχει μέρα και ώρα, αποκαλυφθήσετε ο ηλυμένος, θα φανερωθεί αυτός ο Άγιος. Μένουμε στη φράση είστε ο πρώτος δεύτερος και ο δεύτερος πρώτος. Εδώ, κύριε Χούντα, είναι η μοναδική προφητεία στην παγκόσμια βιβλιογραφία που αναφέρει έτος, εκπληρώσεως. Είναι ένας διψήφιος αριθμός, ο οποίος το πρώτο του ψηφίο που στέκεται είναι το 2 και το δεύτερο ψηφίο είναι το 1. 21 δηλαδή. Ναι, αλλά αυτή η προφητεία είναι βυζαντινή.
πρέπει να γράψουμε αυτά τα δύο ψηφία με το ελληνικό σύστημα γραφής. Ξέρετε πως γράφεται, κύριε Χούντα, το 2001 με το βυζαντινό σύστημα? Β υπογεγραμμένη Α. Εδώ τι λέει η προφητεία? Θα μπει το 2001, θα γίνει αυτή η μάχη στην Κωνσταντινούπολη η 8 Απριλίου που λέει εδώ η προφητεία, και το έχω προσδιορίσει εγώ χωρίς να τα ξέρω αυτά, και τότε Παρασκευή και ώρα 3, 14 Απριλίου με το παλιό ημερολόγιο, 27 με το νέο, έτσι, εμείς θα έχουμε το νέο ημερολόγιο ακόμα τότε, το δικό μας που ισχύει, Παρασκευή και ώρα 3, συν μία ώρα που θα έχουμε μετατοπίσει τα ρολόγια μας, γιατί πάμε θερινή ώρα 4, εμείς, θα αποκαλυφθεί αυτός ο Άγιος που λέγεται Ιωάννης, αυτός ο βασιλέας, και όχι Κωνσταντίνος. Άλλο μεγάλο ψέμα και απάτη περί του βασιλέως Κωνσταντίνου. Άλλο αυτό. Ότι είναι εξαδάχτυλος. Δεν είναι εξαδάχτυλος. Δεν υπάρχει σε καμία προφητεία εξαδάχτυλος. Υπάρχει ο έχων τύλωμα εις το δεξί πόδι. Τύλωμα, ξέρετε τι είναι? Ένας σκληρός όγκος. Ο κοινός κάλος του ποδιού. Δεν είναι εκτοδάχτυλος. Βασιλιάς με κάλο δηλαδή. Μην το ειρωνεύεστε. Δεν το ειρωνεύομαι καθόλου. Ναι. Γι' αυτό εγώ δεν λέω τη λέξη καλό εύκολα, γιατί πολύ εύκολα πάει η γλώσσα. Είναι κακό αυτό. Αυτό θα γίνει για καλό μας ή για... Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ. Μα ούτε έχω πρόθεση ότι να το καταλάβει ο κόσμος. Διότι να καταλάβει. Μιλάμε την Βασιλιά μου λέτε τώρα. Βασιλέα αυτοκράτορα. Αυτοκράτορα τώρα στην εποχή μας. Το 2001. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπετε εσείς πολιτικά? Δεν το βλέπω καθόλου. Εδώ πρόκειται για ανάσταση νεκρού, λέει η προφητεία. Πώς είπατε? Εδώ πρόκειται για ανάσταση νεκρού. Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει και γύρω του κάνουμε βασιλιά. Πρόκειται να αναστηθεί κάποιος Άγιος. Νομίζω ότι πρέπει να φύγαμε. Φύγαμε πολύ. Γι' αυτό σας είπα καλά. Όχι, να πάμε. Φύγαμε από τις λογικές. Θα δηλαδή... πρέπει να φύγουμε από τη λογική κάποτε. Διότι η λογική που οδηγεί σε αδίέξοδο. Εάν περιμένετε, κύριε Χούντα, λογική από την πολιτική, που σήμερα βγαίνει ένας πολιτικός, λέει κάτι και αύριο το αναιρεί, με συγχωρείτε, αυτή δεν είναι λογική. Εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ οτιδήποτε μου πείτε με βάση τις αποδείξεις. Λέω λοιπόν ότι τώρα αυτό το οποίο αναφέρεται περί βασιλείων, περί Κωνσταντινούπολης, περί του 2000 κλπ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τουλάχιστον σε μένα, ευθέως το λέω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ορατά. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε. Μπορείτε να μου πείτε ότι πρόκειται να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος το 2001. Να σας πω, ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, Αν μου πείτε Κωνσταντινούπολη, βασιλιάς με τύλωμα κτλ., αυτό το βλέπετε εσείς? Δεν το βλέπω εγώ, η προφητεία το λέει. Η έρευνα. Είμαστε κοντά τώρα. Βεβαίως. Αυτά όλα τα βιβλία δηλαδή έτσι και δεν γίνει αυτό, τι γίνεται? Τότε, αν δεν συμβούν αυτά, δεν υπάρχουν προφητείες. Τι γίνανε όλα αυτά τα βιβλία που γυρίζει το τραπέζι? Δεν υπάρχουν προφητείες, ναι, αλλά κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει και Θεός τότε. Κοιτάξτε, δηλαδή, άμα πούμε ότι αυτά δεν γίνονται, τότε είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ο Θεός και τα έχει πει αυτά, άλλο τόσο σίγουρο είναι ότι θα βγουν. Μήπως δεν τα έχει πει ο Θεός αυτά? Αποκλείεται να μην τα έχει πει ο Θεός. Διότι είναι. Ποιος μπορούσε, κύριε Χούντα, να ξέρει? Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, δεν μπορώ να λέω τίποτα. Δεν επιτρέπεται να λέω τίποτα. Ποιος μπορούσε να ελέγξει? Εγώ μπορώ να ακούω και να λέω τη γνώμη. Ποιος μπορούσε να προβλέψει το Τσερνομπίλ? Ο κύριος άνθιμος προεστός, κυρίες και κύριοι, είναι ένας επιτυχημένος επιστήμονας χειρουργός οδοντίατρος, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα στην Αθήνα με πολύ καλή πελατεία, αριστούχος του Πανεπιστημίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίπλα στην ιατρική επιστήμη έβαλε την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη, αν τα λέω καλά, αν δεν τα λέω να με διακόψετε. Μελέτησε τις ώρες τις ελεύθερες έξω από την επιστημονική γνώση, την οποία βεβαίως, όπως μου είπε πριν, αναζητεί συνεχώς, και έτσι πρέπει να κάνει ένας καλός γιατρός. Αλλά αναζητούσε και τους διαδρόμους της πίστης, της δικής του βέβαια, την οποία, αν θέλετε, άπλωσε σε ένα βιβλίο περίπου 400 σελίδων, παίρνοντας από τη Γραφή και την Καινή Διαθήκη τα όσα έχουν γραφεί, και τα δίνει τώρα σε εμάς για να μας ενημερώσει σχετικά με όσα συνέβησαν και με όσα πρόκειται να συμβούν τα επόμενα κοντινά χρόνια, τουλάχιστον έτσι όπως ισχυρίζεται. Βεβαίως υπήρξαν προφήτες μετά Χριστόν, όπως και πριν από τον Χριστό. Ο Θεός των Χριστιανών, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, ο Κοσμάς ο Αιτωλός είναι το παράδειγμα ένα, και για προφητείες οι οποίες βεβαιώνω και εγώ και εσείς το ξέρετε ότι πλήρως επαληθεύθηκαν. Κάποια στιγμή εκτροχιαστήκαμε προς τον Οστράδαμο, εννοώ έξω από τις γραμμές της Αγίας Γραφής και της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς και της Καινής, όπως θέλετε πέστε το, για να γυρίσουμε πάλι και να δούμε ότι πολλές ταυτότητες της Άλπιγγης, όπως ονόμασε τα κεφάλαια, είπα εγώ, στα οποία χωρίζονται αυτές οι προφητείες και οι προβλέψεις, θα έλεγα πολλές από τις οποίες
έχουν επαληθευθεί. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε το Τσέρνομπιλ, κάπως έτσι είναι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις ακρίδες και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις μολύνσεις στο περιβάλλον και το κάψιμο των δασών, νομίζω ότι ταυτίζονται πλήρως. Αλλά ο κύριος Άνθιμος Προεστός προχώρησε σε μία άλλη, αν θέλετε, σε ένα άλλο συμπέρασμα, προφητικό, όχι δικό του, αλλά από τις γραφές, ότι είμαστε πια η γενιά των μεγάλων ανακατατάξεων, η γενιά που σε 5 χρόνια από σήμερα θα δει να εκτελήσεται γύρω της ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ο κύριος Προεστός θεωρεί ότι το κέντρο του κόσμου, έτσι εγώ το κατάλαβα, είναι το Ισραήλ και η Ελλάδα, ο αγαπημένος και ο καταραμένος λαός του Θεού. Αυτές είναι απόψεις των γραφών. Δεν λέω την προσωπική μου άποψη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που αυτός που τον κατασκεύασε μπορεί να τον καταργέται, αφού είναι δημιουργημά του, κι άλλο να τον επαινεί. Εδώ κάτι δεν πάει καλά στα δικά μου τα αυτιά, στη δικό μου ταπεινό φτωχό μυαλό. Δεν μπορώ όμως ούτε να χλεβάσω ούτε να ειρωνευτώ. Απλώς όπως και εσείς θα περιμένουμε το 2000 για να ζήσουμε ή όχι τον παγκόσμιο πόλεμο, όπως ακριβώς είναι εγγεγραμμένο στη γραφή. Ελπίζω να ζήσω κι εγώ, να ζήσετε κι εσείς. Κύριε Χούντα, πριν κλείσουμε. Για να πετάξουμε ενδεχομένως ή να υιοθετήσουμε αυτά τα βιβλία. Και προσέξτε κάτι, εγώ τουλάχιστον δεν θα δεχόμουν ποτέ, ύστερα από όλες αυτές τις ερμηνείες, αν αυτά δεν συμβούν, γιατί είναι πιθανό κάτω τη δική μας άποψη, τότε μια αλλαγή στην πορεία της ερμηνείας της γραφής. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Εγώ καταθέτω, κύριε Χούντα, εγώ καταθέτω αυτό το βιβλίο στο σταθμό σας να υπάρχει, όπως έχω καταθέσει και ένα άλλο, δείξτε το αυτό, το οποίο το διανέμω δωρεάν. Το σταθμό μας δεν ξέρουμε η κυβέρνηση αν θα αφήσει να υπάρχει. Όχι, ο κόσμος. Μέχρι τότε. Ο κόσμος που ακούει δεν νομίζω να φάνηκε τον κόσμο. Έτσι. Πώς. Δεν νομίζω να φάνηκε τον κόσμο. Ο κόσμος θα υπάρχει. Εγώ αυτό το βιβλιαράκι. Κάθε μέρα. Το διαθέτω δωρεάν. Τίποτα δεν σας χαρίζουν ότι κύριε Χούντα σήμερα. Εγώ το χαρίζω αυτό δωρεάν. Πολύ έτσι. Και θέλω το εξής, να δώσω και το τηλέφωνο μου. Όσοι θέλουν να κάνουν παραγγελία είτε του μεγάλου βιβλίου, το οποίο δεν το πουλάω, είναι σαν συστημένη επιστολή, δεν είναι βιβλίο. Το κάνω εγώ στο πρίτερ μου και το δίνω σε ορισμένους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν. Το αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να είναι έντυπο. Αυτή η εκπομπή θα κλείσει και θα τα ξεχάσετε όλα. Αυτό θα μείνει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, όσοι θέλετε, μπορείτε να με πάρετε στο τηλέφωνο από αύριο και πέρα, στο 5771-207. Από αύριο το πρωί είμαι στη διάθεσή σας. Και θέλω να μην τελειώσει η εκπομπή εδώ, διότι ούτε καν άρχισε. Είναι ένας τομέας τον οποίο δεν έχει εξερευνήσει κανένας. Τι κρίμα να μην φτάσει κανείς να το μάθει πριν εκπληρωθούν. Εδώ πρόκειται για μεγάλα πράγματα. Είναι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Μπάσετε, εγώ κύριε Προεστέ μου θα προσπαθήσω κάποια άλλη φορά να δώσετε και αυτό το μέρος το οποίο θέλετε, συμπληρωματικός. Δεν μπορούμε απόψε να καθυστερήσουμε άλλο. Ευχαριστώ που ήρθατε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά.